Της κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου είναι στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπίδι της Κολυψίας. Ο αθεράπευτος Ολυμπιακός Αθανάσιος Καζαμπλάνκας στο production. Η κυρία Ευηγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Είναι η εποχή που το ίντερνετ στο σπίτι μας γίνεται πιο γρήγορο από ποτέ, με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ, χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Cosmote Home Speed Booster. Τώρα μπορείτε να απογειώσετε το ίντερνετ σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα, με ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Τρεις διαγωνισμοί για σήμερα, αλφα μη δύο κενό. Euro ονοματεπώνυμος στο 54-344 διεκδικείται μία σούπερ απίστευτη μοναδική MLS Super Smart TV 42 ιντσών με ένα απλό μήνυμα αλφα μη δύο κενό. Euro ονοματεπώνυμος στο 54-344. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τις κατακοινώσεις στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, κατακοινώσεις Καλύβας, καθώς με ένα απλό μήνυμα αλφα μη τρία κενό κατασκήνωση ονοματεπώνυμος στο 54-344. Μπορείτε να στείλετε το παιδί σας μία εβδομάδα κατασκήνωση από 3 Αυγούστου έως και 17 Αυγούστου στις μοναδικές εγκαταστάσεις Καλύβας, χωρίς το παραμικρό έξοδο, καθώς θα κερδίσετε αρκετοί 11 και 4, 1 και 4 και 7 και 4 με ένα απλό μήνυμα, και για όσους δεν δίνατε, δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν μήνυμα, μπορούν να στέλνουν φάξ στο 2310-940-090 με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να μπαίνουν στις καθημερινές κληρώσεις. Ο τρίτος διαγωνισμός αφορά την Avant Premier, ο μεγάλος φιλικός γίγαντας στην αίθουσα του κινηματογράφου Οντεόν Πλατεία Τσιμισκή 43 στην πρεμιέρα της ταινίας την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 8 σε 3D προβολή. Μοναδικές οι εικόνες που θα απολαύσετε με τα 3D, με τα γυαλάκια, με όλα αυτά. Δεν έχετε παρά να στείλετε ένα μήνυμα αλφα μη ένα κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Να πω ότι εκείνος έχει μια γιγάντια καρδιά, εκείνη μια μικρή αλλά τρόμητη. Όταν θα συναντηθούν θα ξεκινήσει μεγάλη περιπέτεια από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, σκηνοθέτη της ταινίας ΙΤ ο Εξωγήινος, και τον Ρόαλντ Ντάλ, συγγραφέα ο Τσάρλι και το εργοστάσιο Σοκολάτας. Έρχεται ο μεγάλος φιλικός γίγαντας, γιατί ο κόσμος είναι πιο όμορφος με ένα καλό φίλο στο πλάι σου. 5 διπλές προσκλήσεις, αλφα μη ένα κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Θα τις δώσουμε στο φινάλε της εκπομπής. Αν θέλετε να βάλετε τώρα χρώμα στη ζωή σας, υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Στα καταστήματα Κοσμάγλου, 3 τον αριθμό, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίσταση 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Κωστή μου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά είσαι. Είδες αγώνες τες γύρω? Είδα. Όλους? Όχι. Όχι. Είδες 7 ή 10? Τι 7-10? Τα παιχνίδια των 7 είδες των 10? 10. Τον 10. Είδα ένα ημίχρονο των 7. Και είδα την Ισπανία το βράδυ. Είδες την Ισπανία το βράδυ? Ναι. Μάλιστα. Αυτό που έδωσα εγώ προγνωστικό δεν το είδες? Όχι φίλε, θέλω να κάτσω να δω μια ομάδα να ευχαριστηθώ. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, καταρχήν να πω ότι ήσουν τυχερός, γιατί είδες το πιο ωραίο παιχνίδι. Διάλεξα το πιο ωραίο παιχνίδι. Είσαι τυχερός, είδες το καλύτερο παιχνίδι. Τι να έβλεπα ρε φίλε? Την Τουρκία εγώ, να δω. Εγώ έβλεπα το στοίχημά μου. Εσύ έβλεπες το στοίχημά σου και έφαγες την παπάρα σου. Αλλά εσύ θα πρέπει να διαλέγουμε τα πιο όμορφα παιχνίδια.
Και είδα το καλύτερο. Και μπράβο. Τι να κάτσω να δω. Είσαι καλότυχος. Γιατί δεν είμαι καλότυχος. Όχι, όχι, πραγματικά. Δεν είμαι καθόλου καλότυχος. Αν έπαιζε η Ισπανία 7 η ώρα, θα έβλεπα την Ισπανία 7 η ώρα. Δεν είμαι καλότυχος. Εγώ λέω ότι είσαι. Λοιπόν. Καλότυχος θα είμαι, ρε κόκκινε, αν μου πέσει το λότο. Διάλεξα, σου λέω να δω μάτς. Το καταλαβαίνεις. Δεν είμαι καλότυχος. Ωραία. Okay. Όταν άτιμο. Λοιπόν, για να θυμηθούμε τι έλεγα χτες. Ορίστε! Έλα, καλησπέρα. Τσεχία είμαστε, ρε φίλε. Ποιο παιδί είμαστε? Τσεχία είμαστε. Ποια Τουρκία τώρα? And the shot into the back of the net by Ozan Tufan. And now the players being thrown onto the pitch by the Turkish supporters. Αόματος ελεήστε τον αόματο. Άστεγος. Άστεγος. Βάλτε ένα σπίτι στην Τουρκία. Όπο, στην Τσεχία. Όπο, τι παπάς ήταν αυτός. Τι παπάς ήταν αυτό, την πατήσαμε. Την πατήσαμε άσχημα. Γενικά το στοίχημα την πατάτε. Αυτό το Euro είναι Παναγία μου φύλαξε. Γιατί ρε φίλε, η Ισπανία δεν φορέθηκε. Ποιος περίμενε να χάσει η Ισπανία με ανατροπή από την Κροατία? Ναι. Χι το παίζαν πολύ. Χι το παίζαν ήμουν πολύ. Ήμουν καλός, ρε. Χι το παίζαν πολύ. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Ήμουν καλός. Απλά την πάτησα στο σημείο μου. Το σημείο. Φίλε, θέλω να πω δύο λόγια για την Ισπανία. Θα σε αφήσω αρκεί να το βρω. Παίζω διπλό την Πολωνία που σε είπα θα κερδίσει γιατί ήταν καλή απόδοση. Over την Ισπανία. Θα μου πει over, πέστευε και γκολ την Αγγλία και δεν βγήκε ποτέ. Γι' αυτό λέω την ανάποδο το γύρο. Και άσω την Τσεχία. Και δες πώς θα φέρνει η Ρουσλάνα η ζωή. Ο κοντός, αυτός που έλεγε ότι έχει πολλές πιθανότητες η Αλβανία, ορίστε για να, και την απόδειξη, γιατί θες και αποδείξεις, αυτά που είπα τα έπαιξα. Εντάξει. Ουκρανία, Πολωνία διπλό. Ναι. Κροατία, Ισπανία, over. Τσεχία, Τουρκία, τελικό. Άσο. Άσο. Αδιάβαστος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Όχι, λέω, ενώ έχουμε προσέγγιση, την πατάμε και γιατί. Τι να κάνουμε, αυτό που, αν έπαιζα μόνο από εδώ, θα παίζα. Αμάρ με το στοίχημα, μπάλα βλέπουμε, λοιπόν. Ναι. Μια κουβέντα και σε ακούω με προσοχή. Το Euro αυτό, καταρχήν, γιατί για άλλο ξεκίνησα και πριν ξεκινήσει την ανάλυση κόλλησα λίγο. Ο κοντός φαγώθηκε ότι έχει πολλές πιθανότητες η Αλβανία να περάσει. Λοιπόν, επειδή η μπάλα αγαπάει και επειδή ο ποδοσφαιρικός θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, ακούς κοντέ. Εσύ που δεν ξέρεις ποιο είναι offside και ποιο όχι. Λοιπόν, επειδή αγαπάει τον κλέφτη και αγαπάει και τον νοικοκύρη, λοιπόν, η Τουρκία τώρα πήρε τη θέση της Τσεχίας και η Αλβανία έχει ακόμα λιγότερες πιθανότητες για να περάσει την επόμενη φάση. Δώσε λίγο ήχο, λίγο μουσική. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Συμφωνήκαμε. Βεβαίως. Συμφωνείς? Ναι, αλλά το συζητάμε. Τελείως. Καλό είναι από πριν αυτά. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση. Εγώ φταίω που δεν στο είπα από πριν. Σωστό. Μα δεν φταίω. Εγώ φταίω. Συζήτηση κάνουμε. Ωραία. Πολύ λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο να δούμε τι. Η ερώτηση πριν πεις. Καταρχήν, περίμενες να δεις την Ισπανία? Θα φανταζούσαι ότι μπορεί να χάσει η Ισπανία με ανατροπή? Σε στημένο μάτς, ναι. Αυτό το παιχνίδι σου είναι στημένο? Ναι. Πες μου γιατί. Γιατί ψοφούσαν να φάνε γκολ ο Πέπε, ο Ράμος και ο Μπούσκετς. Ναι. Καταρχήν η Ισπανία είναι μια κλάση ανώτερη από την Κροατία, έτσι. Πρώτον. Δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ το δέχομαι. Είναι ανώτερη ομάδα σίγουρα. Η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να με σηκώσει από την καρέκλα μου. Ναι. Γιατί επιθετικά χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους ανάπτυξης παιχνιδιού. Και το κάνει καλά. Δηλαδή, έχει τη μικρή πάσα. Στο καταθλιπτικό πολλές φάσες να ανοίξω την άμυνα του αντιπάλου. Ένα. Αυτό το έχει πάρει από την Μπαρτσελόνα, είναι κουσούρι της Μπαρτσελόνα. Κουσούρι είναι. Έχει αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, παίζει πολύ κάθετα και αυτό μου αρέσει. Είναι η μοναδική ομάδα που παίζει κάθετα στο οργανωτικό. Δηλαδή, στο οργανωμένο παιχνίδι. Συνήθως από τον άξονα θα δείτε επιθέσεις σε ευνηδιασμούς. Η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα η οποία μπορεί να κάνει κατά συνθήκη δεκάρι και να πετάξει σε ανοιχτό χώρο, να βρει δηλαδή χώρο ανοιχτό, δηλαδή τι θέλω να πω, μπορεί ο Χουάν Φραν και ο Ζόντι Άλμπα να γίνουν κατά συνθήκη δεκάρια. Ο ένας ο εξτρέμ, ο Σίλβα ή ο Λολίτο, μου είναι τσαπατσούλης λίγο, να γίνουν και αυτοί δεκάρια,
να μαζευτεί κόσμος μπροστά στη μεγάλη περιοχή και να πεταχτεί μια κάθετη πάσα η οποία στον κλειστό το χώρο θα γίνει με καταπληκτικό τρόπο και θα βρεθούν τέτα τέτ ή ένας με έναν ή ο Μωράτα ή ο Λολίτο ή ο Σίλβα ή κάποιος ο πιστοφύλακας, μπορεί και ο Ινιέστα. Ο Ινιέστα έχει άλλο ρόλο στο παιχνίδι. Επίσης δεν αφήνει λίγο πιο ελεύθερο. Ναι, επίσης δεν αφήνει σε καμιά περίπτωση και το overlap, που σημαίνει ότι μπορεί να πλευροκοπήσει, να πάει με γρήγορες πάσες δύο στην πλευρά, δηλαδή μία πάσα, δεύτερη πάσα, τρίτη πάσα είναι στα extreme. Και εκεί τι γίνεται? Όταν είναι να φορτώσει σε οργανωμένη επίθεση, βγάζει τουλάχιστον ένα stopper στα center four. Τουμπλάρει δηλαδή το Μωράτα ή ο Πικέ ή ο Ράμος στα center four. Έχει όμως, πριν συνεχίσεις, ναι, ένα μεγάλο πλεονέκτημα η Ισπανία, ναι, ενώ των υπόλοιπων εθνικών ομάδων. Να ακούσουμε. Το ότι ο προπονητής είναι χρόνια που... Όχι, όχι, όχι. Ότι παίζει τι? Ότι όπως παίζει η Μπαρτσελόνα, ναι, παίζει η εθνική Ισπανίας. Ναι. Το γνωρίζουν πως θα παίξουν οι περισσότεροι, οι οποίοι η ραχοκοκαλιά προέρχεται από την Μπαρτσελόνα. Ναι. Και δεν είναι σαν τους υπόλοιπους που βρίσκονται μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες και προσπαθούν κάτι να παίξουν. Ναι. Αυτό δεν είναι πλεονέκτημα. Ναι, βεβαίως. Και πολύ θα συμπληρώσω πολύ σωστά ότι η Μπαρτσελόνα πέρασε αυτό το μονότονο πάσα-πάσα, έβαλε και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι της, επιθετικά, χάνει αμυντικά, όπως χάνει βέβαια αμυντικά και η Ισπανία. Εάν αυτό δεν είναι στη μενουά η κατάσταση, τότε τολμώ να πω ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στην κόντρα εκείνη. Ερώτηση. Ναι. Δεν δικαιούται να έχει μια κακή ημέρα η Ισπανία? 100 φορές. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι έβλεπα. Επειδή σε ακούω απόλυτο. Όχι, όχι, όχι. Έβλεπα, αισθανόμουν ότι ψοφούσαν να φάνε γκολ. Θα σου πω γιατί. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Και θα δώσω. Σαν να επιδιώκανε να φάνε γκολ. Δηλαδή δεν μου δώσαν την εντύπωση τη κακή αμυντικά ομάδα. Σήμερα πιστεύω. Σαν να ψαχνόταν ο Ντεχέα, την έπαιρνε την μπάλα, την κοντρόλαρε. Ερχόταν, ξέρω εγώ, ο Γκάλινιτσα πάνω του, δεν την έδιωχνε. Σήμερα δηλαδή στο όριο, σαν να λέγανε ελάτε, βάλτε μας γκολ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Στο αμυντικό του κομμάτι. Στο επιθετικό τα είπα. Θα ναι. δώσουμε κάτι πολύ καλό στον κόσμο. Το οποίο. Δώρο. Πιστεύω ότι είναι δώρο. Τι? Πιστεύω ότι είναι δώρο. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με στοίχημα. Αλλά πιστεύω ότι είναι δώρο. Να ακούσουμε. Όπως εξελίσσεται το Euro, ναι, άμα παρακολουθήσει κανείς προσεκτικά, έχει δύο ποδαράκια τώρα η εξέλιξη. Δηλαδή, λοιπόν, τι ποδαράκια? Από τις 24 ομάδες περνάνε 16. Ωραία. Λοιπόν. Γιατί είναι και η τρίτη μέσα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, όχι όλοι. Τρίτη. Ναι, κάποιοι τρίτη. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, από αυτούς τους 16. Στη μια μεριά, στο ένα ποδαράκι, δηλαδή κάτω το 8 και 8. Από εκεί δηλαδή 8 θα γίνουν 4. Είναι ποδαράκια, ρε κόκκινε, δεν είναι για πατσά το βράδυ. Σαν πυραμίδα, ρε. Ναι, είναι ζέστη τώρα με τα ποδαράκια μας. Αυτός που ακούει και οδηγεί δεν μπορεί τώρα. Σκεφτείτε μια πυραμίδα που έχει το 1 από κάτω 2 ποδαράκια, 4 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τι ποδαράκι? Στο 1 από κάτω είναι η Γαλλία. Το ποδαράκι. Η Αγγλία. Η Ιταλία. Η Ισπανία και η Γερμανία. Ναι. Και όπως είναι οι ομάδες, ναι, μόνο μία εξ αυτών, αν φτάσει, μπορεί να φτάσει τελικό. Ναι. Και από την άλλη, είναι υποδέστερες ομάδες. Ναι. Και εγώ λέω τώρα, πριν το Ουγγαρία-Πορτογαλία, που τη δίνει την Πορτογαλία, είναι 25. Πότε παίζουν, 7? Θα δω, ή 7 ή 10. 7 παίζουν, 7. Θα το δω, θα το δω. Δεν πάω προπόνηση σήμερα, έχει πολύ ζέστη. Θα το δω, πάω αύριο. Θα δω Ουγγαρία-Πορτογαλία. Λοιπόν, ναι. Λέω λοιπόν, να πάτε τώρα σε ένα πρακτορείο ή όπου παίζετε Χι. Και παίξτε κατάκτηση Euro, ναι, Πορτογαλία ή Κροατία, γιατί έχουν πάρα πολύ σοβαρές πιθανότητες να φτάσουν στο τελικό και έχει σαν ομάδες, ναι, και σαν βαθμό δυσκολίας. Πορτογαλία να πάρει το Euro. Πορτογαλία, ναι, τώρα που θέλει, ναι, νίκη οπωσδήποτε ή κάποια πράγματα, ναι, για να μπορέσει να περάσει. Αν την κάνει η Ουγγαρία κανένα διπλά, άσο. Στο στήριγμα. Ναι, στο στήριγμα. Άμα γίνει, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Λέω δύο ομάδες. Είναι κοντά στο δεκάφραγκο. Μάλιστα. Από ό,τι είδα. Είναι Κροατία. Μπερδεύεσαι, ρε. Ποια Πορτογαλία, ρε. Με αυτά τα μούτρα του Σάντος, ρε. Με το τίκ. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Ενάχεις, βέβαια. Έχεις δει προπονητή με τίκ, ρε. Τίκ. Το Σταυρίδι και το Φούντα του στη Μάσερ και τον Τζάκονα που είχαν αυτό το τίκ. Ναι. Είδα αυτό εδώ που κάναν. Είναι δυνατόν, ρε, να έχεις προπονητή που να έχει τίκ, ρε. Εγώ είχα μια παιδίατρο που είχε τίκ και με πιάσαν τα γέλια. Και την έστειλε και ο άλλος, ο Τερλίκας, έστειλε και τον Κουλιανό
Είχε τίκ αυτή, ρε. Και ναι. Κέδιαζε. Είχε τίκ. Μας πιάσαν τα γέλια, μας έδιωξε, ρε. Τι τίκ, ρε, τρελό, εσέ, ρε. Προπονητής με τίκ. Με τον Ρονάλντο να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και να το έχει γυρίσει στο Χόλιγουντ. Δεν νομίζω ότι είναι. Τι δεν νομίζω ότι είναι. Τελείωσε ο Ρονάλντο, δεν τραβάει, δεν το βλέπεις. Δεν τραβάει. Λάθος. Ούτε εκτελεστικά, ούτε δημιουργικά. Εγώ λέω ότι ο Ρονάλντο μπορεί να πάρει το Euro. Και μπορεί να γίνει ένα σποτάκι. Κοίταξε να δεις τώρα. Σποτάκι πάλι θα γίνει. Άλλη μια φορά. Ναι. Δηλαδή ο Ρονάλντο 120 λεπτά, 120 λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα και πήρε πρωταθλητριών. Χτύπησε ένα πέναλτι. Και έκανε σαν τον τρελό. Απασχολούσε κόσμο. Ποιον απασχολούσε, ρε, άκουγε να τη σου λέει στο ποδόσφαιρο. Τι απασχολούσε, ρε. Δηλαδή, εσύ άμα παίξει center for, δεν θα απασχολήσει ένα back. Θα τον απασχολήσει. Θα είναι εκεί κοντά σου, δεν θα κάνει τίποτα κτλ. Εγώ, ρε, έπαιξα σε ένα match. Απασχολούσε. Έπαιξα σε ένα match center for, ρε, στην Κομωτινή. Ενάντια του Πανθρακικού μετά από τα ηλικία. 22 χρονών. 22 χρονών με τη Γαϊδάρα πήγαμε, δεσμό. Πήγαμε 11 παίκτες, οι δύο τερματοφύλακες. Ναι. Τελευταία αγωνιστική βγήκε η Ασπίδα Ξάνθης πρωταθλήτρια και ο Πανθρακικός δεύτερος. Και παίζαμε ένα διάφορο παιχνίδι. Και με μάρκερνε ένα center back εμένα, ο οποίος να πούμε ήταν να πάρει μεταγραφή στην Ξάνθη. Μου φαίνεται πήρε ο Μαλούσης. Αν το θυμάσαι. Α, σαν όνομα κάτι μου. Ο Μαλούσης. Και με είχε εκεί ο προπονητής του, ήταν Λακαμάς. Δηλαδή. Δεν πήρε χαμπάρι ότι εγώ ήμουνα για τα πανηγύρια και καθόταν πίσω και με μάρκενε. Πρέπει και, να σε μάρκενε. Δεν ξέρει τι γίνεται. Επειδή είχα μάθει ότι πάει για μεταγραφή, το λέω Μαλούση. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σου κάνω γκολ με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση, πες όλο τι πει εδώ πέρα. Για τράβαλο, πα και κάνει κανένα γκολ, πα και μια μεταγραφή. Και έκανε τρία γκολ ο Μαλούση. Έκανε τρία γκολ. Μου λέει ευχαριστώ, φίλε. Σε κέρασε ένα καφέ μετά. Ναι, μια τουλούμπα. 5-0 μα κερδίσανε. Τρία γκολ ο Μαλούση. Πάμε στην Ξάνθη. Δηλαδή τι αν το πω. Τότε που ήσουν καλό άνθρωπο. Ναι, τότε. Τώρα έγινε κακό. Ναι, τώρα ήμουν κακό άνθρωπο. Φυσικά. Πάνε ρε. Δηλαδή τι να με απασχολούσα εγώ που περπατούσα στο γήπεδο. Έπεσα τέρμα και με βάλανε center for γιατί ήμασταν 12 και ένα έπρεπε να παίξει μέσα. Και καθόταν ο Φουκαράς ο Μαλούση. Δηλαδή τι θα πήρε ο Ρονάλντο απασχολεί, ρε κόκκινε. Τι απασχολεί. Παίζει ρόλο. Τι παίζει ρόλο. Τι απασχολεί. Είσαι. Δηλαδή τι. Είσαι σε ένα μπαρ λοιπόν. Είσαι προπονητή σου καρία. Είσαι 25 χρονών παιδί. Έτσι, 23 χρονών και μπαίνει σε ένα μπαρ και απασχολεί την μπαρ γκούμαν. Την απασχολεί. Την πήδηξε. Ναι, είναι άλλο το ένα και άλλο. Τι τότε απασχολεί, ρε. Η ουσία είναι. Λίγο πιο πολιτισμένο, έκανε κάτι μαζί τη. Ναι. Έκανε κάτι ο Ρονάλντο. Τον απασχολούσε το center back. Σωστό. Βγήκε από την περιοχή. Να σε προβληματίζουν τα χαφ. Πώ θέλω ο Μουτίνιο. Ο Μουτίνιο πρέπει να παίξει το ρόλο του οργανωτή. 4-4-2 σε ρόμβο. Δεκάρι είναι. Περίμενε, ο... Τι περίμενε. Έναν. Ναι, τι. Λοιπόν. Πατρίσιο τερματοφύλακα. Μάλιστα. Ελισέο αριστερά. Mm. Βιερίνια δεξιά. Ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Πέπε και Καρβάλι. Μην να τελειώσω, ρε, την τρέλα μου. Ο Βιερίνια γελάει ο κόσμος δεξί μπακ. Γελάνε. Λοιπόν, ναι. Καρβάλιο και Πέπε τα δύο στόπερ. Mm. Σάντες αριστερά, Μουτίνιο στη μέση, Καρβάλιο από δεξιά και μπροστά. 4-3-3 μιλάμε. Νάνι, Ρονάλντο και Κουαρέσμα. Ποιο το έστειλε αυτό εσένα. Δεν μου το έστειλε κανείς. Ποιο. Κάπου κάπου τα βλέπω. Ο Νάνι είναι center for. Μαζί με τον Ρονάλντο, δύο. Ο Μουτίνιο είναι δεκάρι στο ρόμβο. Εντάξει. Άστα τα. Μην τα ψάχνεις. Άστα, δεν είναι 4-3-3. Είναι 4-4-2. Άσε τι λέει τώρα το κινητό. Μιλάμε. Το κινητό σου δεν ξέρω. Άλλος τι λέει. Άσε το κινητό άλλος σου. Βέβαια, με το κινητό σου ή το σύστημα να πούμε. Ξερωτάω. Ναι. Εσύ θα του έλεγε δηλαδή αφήστε τον Ρονάλντο αμαρκάριστο και μαρκάρετε του άλλου. Τι αμαρκάριστο. Είσαι σήμερα ο Ούγγρος προπονητής. Ναι, ναι. Και τι. Και θα έλεγε αφήστε τον ελεύθερο. Ποιον αφήσετε ελεύθερο. Όχι, θα τον πιάσω και με βοηθήματα. Το Ρονάλντο. Σεβασμό στο μεγάλο παίκτη. Θα τον σβήσω όμως. Και ημιλιπόθυμος να είναι. Ναι. Θα τον μαρκάρει. Πόσοι απασχολούν το Μέση σε ένα μάτσα. Τον απασχολούν τέσσερις. Άσε. Του βάζει μέσα στα δίχτυα. Την πάτησαν οι Αμερικάνοι χτες. Ρε εσύ κόκκινε. Άσε αυτό το παραμύθι που λέτε οι δημοσιογράφοι. Απασχολούσε. Η μεγαλύτερη απάτη ο center for είναι να πείτε στην κριτική απασχολούσε τα center back. Ερώτηση. Η άλλη απάτη που λένε. Επειδή το έζησε. Επειδή εγώ. Ένα λεπτό, κόκκινε, ένα λεπτό. Επειδή εγώ manager δεν παίρνω λεφτά. Το ξέρω. Εντάξει. Και επειδή τα καριολίκια των δημοσιογράφων που παίρνουν λεφτά από του manager και λένε στου βλάκε που ακούνε από κάτω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί είσαι και βλάκα. Γιατί αυτοί που τα λένε. Ναι, είσαι και βλάκα, αυτό σου λέω. Που δεν τα παίρνω. Όχι. Είσαι βλάκα που δεν τα παίρνει και του κάνει και αβάντα. Δηλαδή. Λένε για τον Κόκε, για βανταδόρη του που τάιζε εκεί πέρα. Μ' αρέσει να παίζω δεκάρι έξω από την περιοχή, ο ρόλος μου κτλ. Μου με το που στο πει, έξω από το γήπεδο, του τραβάς ένα μπερντάκι ξύλο και το στέλνεις δρόμο. Δρόμο! Αν θέλει τη Θεσσαλονίκη να πάει μπροστά. Βγαίνει ο άλλος και λέει, ξέρεις κάτι, ο Μπερμπάντοφ πήρε την μπάλα και την κράτησε στα πόδια του. Μόλις το πει αυτό ο δημοσιογράφος, τον περιμένεις έξω από το στούντιο. Του τραβάς ένα βρωμόξυλο, το στέλνεις 10 μέρες στο αχέπα. Αν θέλετε να πάει η Θεσσαλονίκη μπροστά.
Τώρα, ο Ρονάλντο, τώρα λέτε, απασχολεί τον άλλον. Και ναι, και κάνει και. Ξύλο θέλετε. Ερώτηση. Ερώτηση. Είμαστε τυχεροί και ζήσαμε λίγο δεκαετία 70 και αρκετά δεκαετία 80. Τι εσύ είσαι δεκαετία του 70. Εσύ γεννήθηκε το 1970. Δηλαδή ζήσαμε 8... ποδοσφαιρικά λίγο δεκαετία 70. Δεν είσαι εσύ, δεκαετία 80 είσαι. Άσε μένα, λίγο δεκαετία 70 ναι, ναι, ναι. Και πολύ δεκαετία. Τι θυμάσαι από τη δεκαετία του 70. Ρωτάω λοιπόν, ναι, τι, για τι. Το 80. Λοιπόν. Ναι, το 80. Ο Χατζηπαναγής. Ναι. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που είχε. Ποια ήταν η μεγαλύτερη έλλειψη που είχε εκείνη η τεράστια ομάδα. Έλλειψη. Ναι, σέντερφορ. Εκείνη η ομάδα. Σέντερφορ. Ένα παίκτη να τα πα τελώνει. Εκείνη η ομάδα. Έναν Αναστόπουλο. Ναι. Ναι. Και άλλο. Ένα Κλάους. Και... Ένα-ένα. Όχι, όχι, όχι. Εσύ επί τη ουσία πάμε. Ο Χατζηπαναγής πέρα από την τέχνη του. Απασχολούσε 2-3 άτομα. Τι έκανε, λέει. Απασχολούσε 2-3 άτομα. Πέρα από την τέχνη. Και. Λοιπόν. Αυτό ο Χατζηπαναγής όμως. Κάτσε ρε. Δημιουργεί υπεραριθμία ένα ναι, ρε κόκκινο. Ο Χατζηπαναγής του έπαιρνε έναν, δύο, τρει, του έτρωγε και έδινε πάσα. Έτοιμο. Ο Ρονάλντο ούτε εκτελεί ούτε παίρνει ένα με έναν. Και εκτελεί και μπορεί και ένα. Πού φώτισε στο Μουντιάλ τώρα. Τώρα όχι. Για τώρα σε μιλάω. Μπορεί. Τώρα... Άσε, πέρσι τι έκανε. Όσο για τον Ηρακλή, το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ότι μπορούσε να τον τρυπήσει ο Άρης του Γεωργιάδη. Του Απόστολου Γεωργιάδη ο Άρης τον τρύπησε σε εκείνο το 4-0. Είναι τόσο μικρή ομάδα που ακόμα και ο Άρης κατόρθωσε να τον τρυπήσει. Πες ο Καράδαλης που ακούει τώρα παίρνει το χάπι της πίεσης. Γιατί ξέρει ότι αυτός λέει αλήθεια όλα από το μπλουζ. Ήσασταν ικανοί να τρυπηθείτε από τον Άρη του Απόστολου Γεωργιάδη. Επειδή εσύ δεν παίρνει. Άσε τα σέντερφορ που. Σωστά τα λες. Έπρεπε να πάρετε εγώ ένα λέω το τεχνικό. Σωστό. Εγώ λέω το άλλο. Λοιπόν, πες στον κόσμο τώρα εσύ γιατί δεν χρειάζεσαι χάπια. Χάπια δεν χρειάζεται. Τι κάνεις και δεν χρειάζεσαι χάπια. Πίνω καλό Εβιτάλ. Καθημερινώς. Γιατί. Για να είμαι σε ευεξία, σε φόρμα. Ναι. Το έντερό μου να λειτουργεί ταχύτατα. Μπράβο. Και να παίρνω όλες τις βιολογικές θερμίδες, θρεπτικές, τις κριτικές και να είμαι σε καλή κατάσταση. Παίρνοντας τηλέφωνο τώρα στο 2312-200-500 το κερδίζουν οι φίλοι ακροατές μόνο του Αθλητικού Μετρόπολης με 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί για 55 ευρώ. 2312-200-500. Α1 κενό, πρεμιέρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Α2 κενό, γιούρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Α3 κενό, κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ορίστε! Έλα, καλησπέρα. Τσεχία είμαστε, ρε φίλε. Είμαστε. Τσεχία είμαστε. Ποια Τουρκία τώρα. And the shot into the back of the net by Ozan Tufan. And now the players being thrown onto the pitch by the Turkish supporters. Αόματος ελεήστε τον αόματο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έρχονται μηνύματα και διαβάζω. Τι να πω, ρε. Εσύ πιστεύεις ότι δεν μπόρεσε να κλείσει τη γωνία του και να το αποκρούσει το. Τι να σου πω, ρε Κωστέλη. Δηλαδή, έχεις δει πολλά γκολ να τρώνε οι τερματοφύλακες σε επίπεδο έτσι σχέδιο. Δηλαδή, αμπελόκηποι, ξέρω εγώ, φλόγα ανάληψης να παίξουν τέτοιο γκολ δεν μπαίνει να πούμε. Σε αυτό το γύρο τα έχουμε δει όλα παλιά. Τι να σε πω. Είδαμε μπάλα να σκάει. Είδαμε, τα είδαμε όλα. Τι να συζητάμε. Είδαμε μπάλα να σκάει. Τα έχουμε δύο, θα σκάσουν και εμάς. Λοιπόν, αν μείνετε κλειδωμένοι έξω από το σπίτι, αν έχετε προβλήματα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αν 1002, τότε δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε το 85-27-27 για εσάς οι οποίοι έχετε προβλήματα με το αυτοκίνητό σας, με την κλειδαριά ή με οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές. Ο Στέργιος ο Πετκανίτσας είναι εκεί προκειμένου να δώσει λύση άμεσα, γρήγορα και οικονομικά στο πρόβλημά σας. Τι να πω, ρε Γρηγόρη, εγώ που έπαιξα over τους Τσέχους, σήμερα όλα τα λεφτά η Ιρλανδία. Διαβάζετε τη σημερινή ανακοίνωση σε αυτόν ο μυστήρας 10. Μισό λεπτό θα μιλήσουμε για να κλείσει λίγο. Τι συζητάτε για το στημένο Euro που θα το δώσει στη Γαλλία λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων όπως έγινε και εμάς το 2004 λόγω Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή, εσύ λες, δηλαδή 4-50, αν δεν περάσει η Γαλλία τελικό, θέλω να δω τι μήνυμα θα μου στείλεις. Ο Ράπ, επειδή βλέπει μπάλα, έχει δίκιο. Δεν γίνεται στο 27ο λεπτό που και με χει βγαίνει πρώτο να κάνει τι επίθεση και να σε βγάζει κόντρα ο άλλο και να σε βρίσκει με 1,5 αμυντικό. Λέει ο 762. Πρέπει να είσαι ή αφελή ή στημένο. Ράπ, πες μια άποψη για το Ιταλία-Ισπανία τη Δευτέρα. Την πιστεύω πολύ την Ιταλία στο Euro. Παιδιά, λέει, είναι δύο διαφορετικέ σχολέ ποδοσφαίρου. Η Ιταλία με την Ισπανία. Θα είναι παιχνίδι το οποίο δεν χάνεται. Είναι παιχνίδι το οποίο πραγματικά η άμυνα
θα παίξει εναντίον της επίθεσης. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι διδάσκουν το πάσα φεύγω στον κενό χώρο, βάλανε και άλλα στοιχεία στο ποδόσφαιρο, με την overlap, με το στόπερ να μπαίνει δεύτερο center for στις έντρες, είναι πάρα πολλά. Και οι άλλοι με τους τρεις στόπερ τους γρήγορους, οι δύο από τους τρεις είναι και πλάγια back, που μπορούν να διαφοροποιούν τα συστήματα. Δηλαδή ο Κελίν εκεί που είναι τρίτο στόπερ μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει και να πάει αριστερός back και να βγάλει τον αριστερό back half και να βάλει έναν... Έχει πολλά η Ιταλία. Αν είναι μάγκας ο προπονητής, μπορεί να μαγειρέψει έχοντας αυτού του ίδιου τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να μαγειρέψει και να κοουτσάρει και να. Πώς το λένε, να είναι αυτό που λέμε κοουτσάρο από τον πάγκο. Ο άλλος, ο Ντελμπόσκε, δεν κοουτσάρει από τον πάγκο. Έχει αυτό το. Είναι 66 χρονών, έχει πολλά κιλά. Φορβάζει, δεν έχει φαντασία μεγάλη. Εδώ η προχθές ήταν 0-0 στο 90, έβαλε τον κόλο Πικέ, δεν έβαλε δεύτερο σέντερ φορ. Έβγαλε φορ, έβαλε φορ. Γενικά μια συντηρητικούρα να πούμε. Μια τέτοια κατάσταση. Λέγε. Το έχω πει 574. Γιατί λέει στην Ευρώπη όλες οι ομάδες είναι τίγκα στους μαύρους, αλλά δεν υπάρχει μαύρος προπονητής και μαύρος διαιτητής. Γιατί, Δημήτρης Κιάτο. Ναι. Δημήτρη ήταν ο Φρανκ Ράικαρτ κάποια στιγμή και τον εξαφανίσανε. Ναι. Γιατί υπάρχει μαύρος κολυμβητής. Υπάρχει ρατσισμός. Εκεί υπάρχει εξήγηση. Τι εξήγηση, συγγνώμη. Υπάρχει μαύρος καταδύτης. Πώς λέει αυτό το λουκάνι που. Υπάρχει λευκός, ρε φίλε, ο οποίος μπορεί να τρέξει τις αποστάσεις που τρέχουν τα Για τους μαύρους μιλάμε, ρε. Σε ρωτάω. Υπάρχει λευκός που μπορεί να τους κοντράρει στα 5 στα 10 χιλιόμετρα. Ρε, άσε ρε κόκκινε τα 5. Υπάρχει λευκός που μπορεί να τους κοντράρει. Όχι, άλλος. Υπάρχει λευκός που μπορεί να κοντράρει το μαύρο στο χώρο. Στο χώρο το μαύρο. Ναι. Δεν υπάρχει. Τι χώρο δηλαδή. Δεν υπάρχει μαύρος που να μην έχει χάρη. Στο όταν χορεύει. Ναι. Είναι κάτι όμορφο αυτό. Χάρη. Ναι, χάρη στο λίκνισμα. Λίκνισμα. Στο λίκνισμα. Ο μαύρος έχει λίκνισμα. Βεβαίως, βέβαια. Δηλαδή, άμα βάλει τον Μπόκο Λόκο 1,78 110 κιλά μη να χορέψει, θα λικνιστεί δηλαδή. Βεβαίως, υπέροχο. Αυτό το γομάρι εκεί πάνω. Αυτό το γομάρι. Άσε με ρε κόκκινε, λοιπόν. Δηλαδή, σε πείραξε η ζέστη να πούμε. Η ζέστη μπορεί να έχει πειράξει πολύ κόσμο. Λοιπόν, ναι. Να διαβάσω την ανακοίνωση ή δεν θες. Όχι. Να μην διαβάσει την ανακοίνωση και θα σου πω γιατί. Εγώ περίμενα από τη θύρα 10 έργα, όχι ανακοινώσει. Ανακοινώσεις βγάζουν οι αδύναμοι. Δεν θεωρώ ότι η θύρα 10 είναι σε μειονεκτική θέση. Με τις ανακοινώσεις δεν βγαίνει άκρη. Κάποτε ο Τροχανάς έβγαζε ανακοινώσεις για τη διαιτησία και λέει ο Μπάγκεβιτς, ευχαριστώ πολύ, φεύγω στον Ολυμπιακό. Μα τι αυτό προδότη και τα λοιπά. Λέει οι άλλοι έχουν τη διαιτησία, ο Παναθηναϊκός έχει τη διαιτησία τότε με τον Μπορέλη. Την παίρνει ο Ολυμπιακός. Και εσύ βγάζεις ανακοινώσεις. Αντίο, αντίο λέει, φεύγω. Και έφυγε ο Μπάγκεβιτς. Με τις ανακοινώσεις τι θα γίνει. Όχι, μην να μην τη διαβάζεις. Δεν έχει να μου παρουσιάσει κάτι. Έργα θα δούμε. Καμιά απαγωγή θα δούμε. Λοιπόν. Άστε το. Δεν θέλω να τη διαβάσω. Τους προκαλώ τη θύρα 10. Παιδιά, έργα θέλουμε. Άμα είναι να φύγει με το Μαρινάκι ο Βέλιος. Άμα είναι, ξέρω εγώ, να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Παπαθρασάκης. Λοιπόν, και εσείς να κυνηγάτε, ξέρω εγώ, ένα λεπτό ρε κόκκινο. Ευχαριστώ. Ρε. Ένα λεπτό, αγάπη μου γλυκιά. Εσείς να κυνηγάτε τον Σεντελίδη και τον άλλο, πώς το λένε το όνομα του, δεν το ξέρω, που είναι στη διοίκηση, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ο Στράντζαλης. Τώρα φοβάται ο Στράντζαλης να κυκλοφορήσει. Και τι είναι ο Στράντζαλης. Άντε και φεύγει ο Στράντζαλης, τι θα γίνει δηλαδή. Θα πέσει η διοίκηση. Τέλος πάντων. Διάβαστε. Θέλω να ακούσει. Ναι, θέλω να ακούσει. Λοιπόν. Βρέθηκε ο Παπαθανασάκης με τον προπονητή του Ηρακλή στην Αθήνα. Μάλιστα. Το στηρίζει δηλαδή. Όχι. Τι όχι. Τι μπορεί να κάνει, έχει συμβόλαιο. Τι συμβόλαιο έχει. Και τι πληρωμένος. Απένταρος είναι. Έχει συμβόλαιο. Τι έχει. Ο προπονητής έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Είναι πληρωμένος ο προπονητής. Εγώ ξέρω τι είναι απλήρωτος. Ο ίδιος να μας πει. Εγώ ξέρω τι είναι απλήρωτος. Ο ίδιος να μας πει. Δεν έχει συμβόλαιο. Άμα θέλει φεύγει. Παρακαλώ, άρα δεν έχει συμβόλαιο. Συμβόλαιο όχι όταν το αφεντικό μία του μηνός. Σε πληρώνει κάθε μήνα το μισθό. Μου είπες κάτι και με προβλημάτισες πολύ και περιμένω. Ποιο παιδί μου. Να τα πεις. Ποιο, τι είπα, ποιο. Μου είπες ότι αυτό. Τι είναι. Πες το για. Τι είπες ότι συμβαίνει στον Ηρακλή. Ότι είναι σχέδιο εξόντωσης. Είναι. Ότι είναι σχέδιο εξόντωσης και θέλω να το εξηγήσεις. Γιατί είναι σχέδιο εξόντωσης. Εσύ μου έλεγες πριν την εκπομπή ότι ο Ηρακλής Χριστούγεννα δεν κάνει. Ναι. Γιατί? Γιατί βρίζουν τον Μαρινάκι. Όχι, θα πει στον κόσμο γιατί. Ναι. Την αλήθεια, όπως τα λέμε πάντα. Γιατί θέλουν ένα δούριο ύπο στη Θεσσαλονίκη και δεν το. Και δεν το βρήκανε. Δεν το βρήκανε. Ναι. Θέλουν να κάνουν. Έλα μέσα, κοπέλα μου, τι θέλει. Τι θέλει να δώσει. Τι χαρτί είναι αυτό. Τι είναι αυτό το χαρτί. Τίποτα. Ο χορηγός μας. Ο χορηγός. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Καινούργιος είναι. Ναι. Καινούργιος. Εντάξει.
Τι πρέπει τώρα, να σταματήσουμε την εκπομπή για το συνεχίζεις. Χορηγό. Εντάξει. Θα κάσουμε κανένα τέταρτο, πιούμε κανένα καφέ εδώ. Ναι, ήρθε ο χορηγός. Ο χορηγός πρέπει να έρθει από τι πριν την εκπομπή, όχι και 48. Εγώ τι φώναξα τώρα. Εσύ τη φώναξε τώρα, αλλά αυτή μπαίνει εδώ και μας αποσυντονίζει. Δικιά μου η ευθύνη. Δικιά σου η ευθύνη. Λέγε. Λοιπόν, βρεις εμένα, όχι την κοπέλα. Τι να βρεις εσένα, τι την κοπέλα, δεν βρίζω κανέναν. Δεν με άκουσες να βρίζω κανέναν. Εγώ με τόσο που κάνεις τα λέω χορηγούς και αυτά, γιατί δεν αποσυντονίζομαι και εσύ αποσυντονίζεις. Γιατί εσύ είσαι, παιδί μου, πιο χαρακτήρα. Άντε ρε, απατεώνα. Ναι. Λέγε ρε, λέγε στον κόσμο. Βρίζετε το μαρινάκι. Το σατανικό σχέδιο από πού βγαίνει. Βρίζετε το μαρινάκι, πρώτον. Ναι. Όχι, ναρκωτικά. Εσύ μου είπες το πανό που σηκώσατε. Το πανό που σηκώσατε. Για αυτά, ναι, για τα ναρκοπλία και για αυτά εδώ, ναι, θα τα πληρώσεις μέχρι τελευταίας. Έδιωξες το Σαρλί, λοιπόν. Που είναι ο παδός. Δεν τον έδιωξες. Τον κρατάς εκεί. Άντε πάλι. Πρώτον, δεύτερον. Τι άντε πάλι. Δεύτερον, δεν τον έδιωξες. Ήτανε με τους οπαδούς, αλλά βρίζανε εμένα. Αλλά τον έχεις στη διοίκηση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, την άλλη μεριά. Τι έγινε, θέλω να φέρω παίκτες. Θέλω να κάνω κανένα παιχνίδι, κανένα αυτό, δεν με αφήνεται, όχι ανεξάρτητη, όχι αυτά. Θέλετε ανεξάρτητη, αν τραβήξε στην Αριδαία να παίξετε. Βρείτε λεφτά να παίξετε με την Αριδαία. Ναι. Δεν πουλήσατε τις μπλε μουστάρδες, δεν πουλήσατε τα μπλε ουίσκι, δεν πουλήσατε τα μπλε, ξέρω εγώ, προφυλακτικά. Και τώρα λέμε απένταρη. Κατόρθωσε λοιπόν ο Παπαθανασάκης και σας χρέωσε σε 1,5 χρόνο 3 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι, πρόσεξε. Με την πιο φθηνή ομάδα του πρωταθλήματος, ξέρω εγώ, με τον προπονητή του δίνει 1500 ευρώ το μήνα, δηλαδή στα ΕΛΤΑ να δούλευε θα πληρωνόταν παραπάνω. Mm-hmm. Οι παίκτες 1000 ευρώ το μήνα κτλ. Εντάξει, εγώ σου λέω και κερδισμένος μπορεί να ήταν. Σας βγάλανε να πούμε το φέστολ, είπα. Σαν 10% δεν έχει να πληρώσει κανένα τέχνη να αποδώσει, ξέρω εγώ κτλ. Mm-hmm. Ωραία. Και χρωστάει ο Ηρακλής 1,5 χρόνο του Μιχαλού. Και τι είναι αυτό, δεν είναι σχέδιο εξόντωσης του Ηρακλή. Δεν μπορώ να τα συζητήσω, δηλαδή θες να μου πεις. Θέλω να σου πω ότι και να θέλεις. Ευχαριστώ. Θέλω να σου πω ότι και να θέλει ο Παπαθανασάκης να κάνει τέτοια διοίκηση. Δηλαδή και να θέλει τόσο κακό προαίρετος να είναι, δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή τόσο κακός παράγοντας δεν μπορεί να είναι. Σε 1,5 χρόνο, σε ένα χρόνο να χρεώσει τόσο πολύ την ομάδα. Με τον προπονητή ο οποίος παίρνει αμοιβή γάμα εθνικής προπονητή και με παίκτες οι οποίοι παίρνουν 30 και 40 και 20.000 ευρώ το χρόνο. Πώς να είναι συμβόλαια. Για να γελάει ο κόσμος. Και αυτή την ομάδα κατορθώσανε και τη βάλανε μέσα. Και βγαίνει και δεν τρέπεται ο Παπαθανασάκης και λέει ότι φταίνε, λέει, ότι τα διαρκείας. Εγώ σου λέω ότι μπαίνανε μέσα τζάμπα οι οπαδοί. Από την κεντρική διαχείριση πόσα λεφτά πήρε. Από τα εισιτήρια περίμενε να βγάλει λεφτά δηλαδή. 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύνολο τουλάχιστον έχει, ναι, ναι, χώρια τα εισιτήρια. Χώρια τα εισιτήρια. Δηλαδή, α, τα εισιτήρια. Ο Πανόπουλος. Ναι. Ο Κομπότης. Ο Κομπότης. Ο Κοστούλας. Τι εισιτήρια έχουν. Ο Καημενάκης. Ναι. Πώς έχουν τις εταιρείες κερδοφόρες. Ναι. Χωρίς εισιτήρια, χωρίς τον κόσμο, χωρίς την υποψία του κόσμου, ναι, του, ναι, του, ναι. Αυτό δεν σου... μυρίσανε θεσσαλονικιώτικο αέρα γι' αυτό. Πιθανόν. Δεν είναι κλέφτες. Λοιπόν. Κατάλαβε. Είναι ωραίοι άνθρωποι. Ο Πανόπουλος και ο Καημενάκης και ο Θεσσαλονίκης. Το ζητούμενο είναι το εξής. Το ζητούμενο είναι. Εσύ τι θα έκανες τώρα. Είσαι ο παδός του Ηρακλή. Τι θα έκανα. Το σταυρό μου θα έκανα. Τι θα έκανα. Είσαι ο παδός του Ηρακλή. Αν ήμουν τώρα 20 χρονών. Χειροδύναμος και πυγμάχος και αυτό. Ο παδός του Ηρακλή. Τι θα έκανα. Θα μαζευόμουν έξω από το Ηλέκτρα Παλάς. Θα έκανα καραούλι να πούμε. Δεν υπάρχει στην Αθήνα. Ράκουδα τώρα πριν σου λέω τι θα έκανα. Πάει αυτό. Τελείωσε. Το πριν ό,τι και να λέμε. Πάει το πουλάκι πέταξε. Δηλαδή. Τελείωσε. Εσύ λέω του Ηρακλή έπεσε. Αυτός τώρα δεν πρόκειται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει τον. Πώς το λένε αυτό τον. Που τον κυνηγάνε τώρα οι Ηρακλήδες, το λένε παρεμβίδες. Το Στράτζαλι. Θα έχει το Στράτζαλι, θα την κοπανάνε στο Στράτζαλι, θα κυνηγάνε το Στράτζαλι. Ερώτηση. Ναι. Μετά θα φύγει, θα μπει ένα άλλο. Πρέπει να μιλάμε σοβαρά. Ναι, μιλάμε άλλο σοβαρά. Η πλάκα και άλλο. Λοιπόν. Αυτό κόκκινε ήτανε. Είσαι στο Ηλέκτρα Παλάς. Καραούλι. 2-4 μπιφτέκι. 4-6 ξέρω εγώ βουνό. 6-8 ξέρω εγώ τα άλλα. Το τζακώνει και του λες φίλε τελείωσε. Τώρα έφυγε από εκεί. Τελείωσε. Τους ρίχνεις ευθύνες δηλαδή. Ναι, σε αυτό ναι, τους ρίχνουν ευθύνη. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί του ρίχνουν ευθύνη. Γιατί τον έχω σε υπόλοιψη, οπαδική. Οπηδάω, δέρνω, κάνω, ράνω και τι κάνεις δηλαδή. Σου φεύγει, σου γλιστράει. Τι ντύθηκε καλόγρια ο Παπαθανασάκης και έβγαινε από εκεί. Ερώτηση. Ερώτηση, τι. Η πιο σημαντική για από μας. Όλες. Ναι, για πες. Λοιπόν, όπως είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Βλέπεις ότι γίνονται προσεγγίσεις. Ναι. Σε διαφόρους προκειμένου να έχουν ενασχόληση με την ΠΑΕ. Ποιοι δηλαδή. Οι οπαδοί. Τι οπαδοί. Οι οπαδοί. Ονόματα, μην με τα λες έτσι. Λένε ρε παιδί μου, πλησιάζουν τον Ντουζιάρη, πλησιάζουν τον έναν, πλησιάζουν τον άλλον. Ναι, ποιος τον πλησιάζει. Ο προπονητής, ναι, ο Παπαθανασάκης. Τον πλησιάζει γιατί. Και τους λένε εσύ πάρε αυτό το πόστο, εσύ πάρε αυτό, εσύ πάρε εκείνο, εσύ πάρε το άλλο. Ναι. Για να τρέξουν τα θέματα της ΠΑΕ. Ναι. Θα τρώνε ξύλο αυτοί όλοι, άμα πάνε εκεί. Ναι. Και το λέω εγώ, το ξέρεις. Με συγχωρείς. Δηλαδή αντί να τη φάει ο Παπαθανασάκης, θα τρώνε αυτή ξύλο τζάμπα και ρωτάω. Ρώταση. Λοιπόν.
Θα φάνε αυτοί το ξύλο, αυτό λέω εγώ να μην πάνε. Πρώτον, ναι. Γιατί να φάνε ξύλο. Γιατί να φάνε ξύλο. Ναι. Γιατί θα είναι υπάλληλοι μια διοίκηση. Εγώ περιμένω και το Σαρλί να παραιτηθεί. Αλλά ο Σαρλί δεν παραιτείται. Δεύτερη ερώτηση. Ερώτηση. Από τη στιγμή που δεν, μπορεί, δεν πρέπει να πάει κανείς, σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό. Τι θα γίνει, το καράβι θα πάει. Να πάει. Άπατο. Ας πάει. Δηλαδή θα προτιμήσεις να πάει η ομάδα. Όχι. Γάμα εθνική. Να πάει γάμα εθνική. Προκειμένου να μην τρέξει. Ναι, να μην τρέξει. Μήπως και βρεις την ευκαιρία. Ναι, ναι, ναι. Να τον εκθρονήσεις. Να πάει γάμα εθνική. Γιατί ο Ηρακλής ή πάει γάμα εθνική. Ναι. Ή τα φτιάχνει με τον Ολυμπιακό να γίνει τσατσάκι του. Διαλέγει και παίρνει. Με τρίτη. Τον Ολυμπιακό, μήπως τα φτιάξει ο Καναδός. Ποιο? Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο οπαδός του Ηρακλή δεν θέλει να τα φτιάξει με τον Καναδό. Α πάει γάμα εθνική ο οπαδός του Ηρακλή. Σε ρωτάω λοιπόν, ναι, είναι προτιμότερο να δεις την ομάδα να διαλύεται. Δεν διαλύεται, γάμα εθνική θα πάει. Να πηγαίνει γάμα εθνική, ναι, να είναι ή είναι προτιμότερο, ναι, να τρέξει η ομάδα. Πώς θα τρέξει η ομάδα. Με την λογική που λες καταρχήν τότε πρέπει η να η ομάδα μπορεί να τρέξει μόνο με βοήθεια Μαρινάκη. Τότε πρέπει να πούνε και στο προπονητή και στους ποδοσφαιριστές να πάτε στην ευχή του Θεού. Ποιος να τους πει. Οι οπαδοί. Ας τους πούν. Όχι, το σκεπτικό σου. Εφόσον το σκεπτικό μου είναι το εξής. Εφόσον δεν τσακώσαν τον Παπαθανασάκη στο Ηλέκτρα Παλάς, ναι, χάθηκε το πουλάκι. Λοιπόν, το σκεπτικό είναι το εξής. Ή πας γάμα εθνική και διαλύεσαι, πας από την αρχή, ή πας και προσκυνάς τον Ολυμπιακό και διατηρήσαι. Εγώ τώρα αυτά τα δύο έχω. Αν ήμουν οπαδός, θα έλεγα το εξής. Εγώ την έκανα αυτή την κουβέντα σε ένα γυμναστήριο. Με δύο οπαδούς στην Ηρακλή, δύο γαϊδούρια. Και τους λέω, δύο βόδια μέχρι εκεί απάνω. Ρε βόδια, τους λέω, ελάτε εδώ. Εάν σας πει ο Μαρινάκης, πάρετε αυτό το παίκτη, κάντε αυτό το παίκτη, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, άσο ημίχρονο διπλό τελικό κτλ. Λέει, δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Ανεξάρτητη. Άμα σου πει όμως ο Μαρινάκης, άμα του πει του Μαρινάκη, ξέρεις κάτι, κάνε με Τρίπολη εμένα. Τι θα πει Τρίπολη. Να κοντράρω τον ΠΑΟΚ στην πόλη μου, να κοντράρω τον Άρη στην πόλη μου, να είμαι εγώ πρώτος στην πόλη. Να γίνω ρε παιδί μου, πώς το λένε. Η αντιπολίτευση στην πόλη μου. Λέει δεν το θέλω. Άμα δεν το θες και αυτό, λέω νομίζω ότι βαράζει γροθιά στο. Μαχαίρι. Γροθιά στο μαχαίρι. Του λέω, εγώ που είμαι 20 χρόνια μεγαλύτερος από εσάς, σας λέω με την εμπειρία μου ότι εφόσον δεν μπορώ μόνος μου και εφόσον θέλω τον Ηρακλή σε υψηλό επίπεδο, θα πουλήσω το τομάρι μου ακριβά. Που σημαίνει ότι θα με βοηθήσεις χοντρέ, αλλά όχι να γίνω Κέρκυρα, να γίνω ξέρω εγώ Καρδίτσα και να σώνω με τελευταία στιγμή κατηγορία. Θα με δώσεις σε επίπεδο επάνω να γίνω στην πόλη μου μάγκας. Να βγαίνω πεντάδα δηλαδή. Να βγαίνω πεντάδα. Και εσύ ας περνάς. Και εκεί πελάκι. Ούτως ή άλλως θα περνάς που θα περνάς. Δεν θα περνάς με αυτό, θα περνάς με διαιτησία. Το κατάλαβες. Α, μπράβο. Αυτό του είπα θα έκανα. Διαβάζουμε και την ανακοίνωση να έχουμε ολοκληρωμένη την ανακοίνωση. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Η διοικητική κατρακύλωση του Ηρακλή δυστυχώς μέρα με τη μέρα γίνεται και μεγαλύτερη, χτυπώντας πλέον εκτός από την ομάδα και την αξιοπρέπειά μας. Μετά τη μία διοδότηση, μετά τη συνεχόμενη κοροϊδία του απατεώνα από τον Καναδά και την προσπάθεια διάλυσης ομάδας, έρχεται και το αποκορύφωμα της ξεφτύλας. Ο Καναδός πούλησε το βέλιο στην καινούργια ομάδα του Μαρινάκη στη τιμή του 1,2 εκατομμύριων ευρώ. Αυτό που δεν θέλανε δηλαδή. Μέσα όμως σε αυτή τη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η ψήφος που θα ρίξει ο Καναδός στην συνέλευση της ΕΠΟ. Έτσι. Την Παρασκευή 24 Ιουνίου, η οποία θα είναι φυσικά υποστηρικτική για την εγκληματική οργάνωση, η οποία έριξε τον Ηρακλή πριν 5 χρόνια. Και συνεχίζει να τον διώκει πλέον σε συνεργασία δεν με τον μεγαλύτερο. Πέντε χρόνια αυτή. Δηλαδή λένε και ο Μαρινάκης βοήθησε την Τρίπολη. Άρα η επιβράβευση για την ψήφο που θα δοθεί την Παρασκευή θα έρθει την επόμενη μέρα κιόλας. Με τον Καναδό να βάζει στην τσέπη του 150.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν στις 15 Ιουλίου. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Από την ημέρα που ανέλαβε ο Καναδός, ένα πράγμα που του ξεκαθαρίσαμε, ότι δεν θα γίνει ανεκτό από εμάς με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με την εγκληματική οργάνωση, η οποία προσπάθησε να με διαλύσει το 2011. Και πάλι όμως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι βρήκαν τρόπο μέσω της κερκόπορτας που ονομάζεται Παπαθανασάκης να μας χτυπήσουν και να μας πλήξουν σε ό,τι πιο σημαντικό μας έχει απομείνει. Την αξιοπρέπειά μας. Απευθυνόμαστε αρχικά στο Κοντονή θέτοντάς του τον εξής προβληματισμό. Για τους οπαδούς και τους συνδέσμους οι οποίοι ζημιώνουν σε εισαγωγικά με τη συμπεριφορά του το άθλημα, είδαμε να είναι λαλίστατος. Απέναντι στους προέδρους και μεγαλομετόχους, οι οποίοι με τις τάσεις τους διασύρουν, σπηλώνουν, χρεώνουν. Και καταστρέφουν στους λόγους, είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι. Απέναντι σε αυτή την εγκληματική οργάνωση του ποδοσφαίρου, η οποία προσετερίζεται λαμόγια, χαμόγια, και τους βάζει ή λαμόγια δεν ξέρω τι το γράφει, να χρεώνουν ομάδες ώστε να τις ελέγχουν, θα κάνει κάποια κίνηση. Τέλος, απευθυνόμαστε σε όλους τους επίδεξους διαχειριστές του ολοκαυτώματος που ονομάζεται Παπαθανασάκης και ξεκαθαρίζουμε τα εξής. Όποιος, είτε από άγνοια, είτε από συμφέρον, είτε από φιλοδοξία, μπει μεγαλομέτωχος σε αυτό το έκτρωμα που ονομάζεται διοίκηση ΠΑΕ, θα αντιμετωπιστεί ακριβώς όπως και ο Καναδός.
Λαέ του Ηρακλή είμαστε αντιμέτωποι και πάλι με τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες καταστάσεις που βρήκαμε μπροστά μας το 2010 και 2011. Το ραντεβού μας θα δίνεται πλέον σε κάθε εκδήλωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, η οποία θα μετατρέπεται σε ένα συλλαλητήριο ενάντια στη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία πλέον τρύπωσε και στην ομάδα μας. Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν νικήσουμε. Αυτή είναι η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή. Αφού δεν τα αναπήγαγαν στο Ηλέκτρα Παλάς, αυτά τα απαγωγή κατευθείαν βουνό, πώς θα λένε πάνω, σέιχ σου, του λένε θα φύγεις ναι ή όχι, είσαι πετάμε εδώ. Τελείωσε, δεν έχει. Αυτά τώρα τον Κοντονή ζητάνε βοήθεια και αυτά που δεν γουστάρω να ακούω από τη θύρα 10. Να πάει στον Κοντονή να ζητήσει βοήθεια. Ποιο Κοντονή, ρε. Καλέ μου φίλε. Τι καλέ μου φίλε. Εγώ βλέπω κάτι. Εγώ αυτά τα θέματα τα ξέρω πως λύνονται αλλιώς. Τα άλλα όλα που με λέτε εσείς τώρα τα κούβερεσαι. Τόσα ακουδάνε οι άλλοι, οι Αριανοί, τον είχαν εκεί. Όχι η Σούπερ 3, όχι ο Μπολντόκ, όχι το Κανίσο, όχι το Πεκινουά. Τους έφαγε ένα εκατομμύριο. Όχι το Μπολντόκ Δέρνη, όχι κάνει τρίχες κατσαρές. Πήγε κι ο άλλος, φτιάξανε ένα σταθμό, τους έφαγε τα λεφτά από το σταθμό. Είναι στην Αμερική, το ψάχνουν ο παπάς του παλιός δημοσιογράφος. Οι μάγκες τώρα, οι βαρόκοι, οι χτυπάω. Άσε με καημέρα τώρα, τους φάγανε τα λεφτά. Ιδρύουμε σύλλογο, έμεινα κι εγώ άστοχος από το γνωστικό του κόκκινου. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κόκκινη είπες να βάλω ένα σπίτι ζεχεία και για να πάρω ένα οικόπεδο. Το έβαλα ένα σπίτι και πήρα ένα παγκάκι για να κοιμηθώ. Γρηγόρη και Κωστή, καλησπέρα. Ένα Ολυμπιακό, σας γράφω γιατί με ταρακούνησε ένα βίντεο που είδα σχετικά με ένα ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Α για μια καντίνα που πουλούσε έξω από την Ακρόπολη γρανίτα 4 ευρώ και δεν πουλούσε παγωμένα μπουκαλάκια και νερό. Θα ήθελα να το δεις το βιντεάκι και να το σχολιάσεις σε μια άλλη εκπομπή. Απλά εγώ θα σου πω, γινόταν σήμερα στην εφημερία στο σπίτι, ήθελα να πάω προς νερού μου σταθμό του Μιλάνου και έδωσα 1 ευρώ για να μπω στο τώρα τα φιλιά μου. Ο Μάνος, ο Γιαννάκης μα στέλνει το και μήνα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή. Η εκμετάλλευση των. Ναι. Του πολιτισμού μας από επιτίδιους είναι γνωστή. Και τι έγινε δηλαδή, τι ήθελες να πουλάει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εσύ Ματέος. Πόσα ευρώ θα την πουλάγες τη γρανίτα, κύριε Κόκκινα. Εσύ πόσα ευρώ θα την πουλάγες, εσύ που κάνεις κριτική. Αν υπάρχει. Αυτός που κάνει κριτική, τι. Αν έχει δικαίωμα να την πουλήσει, τόσο καλά κάνει. Για ό,τι γουστάρει που λέει. Αν δεν έχει δικαίωμα. Γιατί να μην. Όπτω, άμα θες, μην πάρεις γρανίτα. Λοιπόν, απάρε το διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Και ενώ εμείς απολαμβάνουμε πολλά γκολ στο φετινό Euro, η ΣΥΤΑ βάζει γκολ στην επικοινωνία μας, σκοράροντας την καρτοκινητή. Απολαμβάνουμε την απόλυτη οικονομία και ελευθερία και με κάρτα ανανέωση 5 ευρώ, από παντού και έλεγχο υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία και ενημερωθείτε στο 13877 ή στο sita.gr. 9.55 και το μήνυμα στο 54.340, τα 3 εντάρια γεμάτα. Με το που ασχοληθήκαμε, οι Ηρακλήδες ότι σπάσανε οι γραμμές. Σπάσανε. Σπάσανε. Μάλλον να σε βρίσουν για αυτοί που χάσανε τα σπίτια τους είναι. Πιθανόν, πιθανόν. Πιθανόν. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στον κόσμο να διαβάσει στοίχημα, σε παρακαλώ. Έχουμε. Α, δεν μιλάς, σου πια. Λοιπόν, αν θέλετε να βρείτε από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο, τηλεφώνει στο 18133 η Αφή Κωνσταντινίδη. Σας δίνουν από ένα καθρέφτη μέχρι και αμηχάνης αυτοκινήτων με 150 ευρώ η μηχανή αυτοκινήτου. Όλα αυτά ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου. Διαβάζω στοίχημα και πάμε στον κόσμο. 1938, Γέωναμ, Γιόγκινγκ Σίτι, 4-2 άσος από ημίχρονο. Σε εξέλιξη. 1939, Ουράβα, Τόκιο, 3-2 μόλις τώρα το ημίχρονο ήταν διπλό. Δεν τελείωσε. 1940, Incheon United, Daejeon, 2-1. 1941, Μπουτσέον, 1995, Gyeongju Citizen, 2-1. 1942, Ulsan, Mipo, Doki, Guangzhou, 1-0. 1943, Seongnam, Sugingvan, University, 2-0. 1944, σε Σουγόν, Σεούλ, Κόρεαν Πόλης, 2-1. 1945, Σουγόν, Μπουσάν, Ιμπούσαν, 1-0. Α-1 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το μεγάλο φιλικό γίγαντα του Steven Spielberg. 5 διπλές προσκλήσεις για την Avant Premier. Α-2 κενό Euro ονοματεπώνυμο στο 54-344. Α-3 κενό κατασκηνώσεις ονοματεπώνυμο στο 54-344. Καλησπέρα σας. Πριν το καλησπέρα σας, σου λέω ένα όνομα λευκού. Εμίλ Ζατοπέκ. Τσέχος, παγκόσμιος πρωταθλητής. Ζατοπέκ είναι. Ναι. Μη μου λες. Των 5.000 και 10.000 μέτρων ο επαναμαζόμενος και ατμομηχανή. I know.
Ζάτοπεκ. Ένα ήταν. Οι υπόλοιποι είναι πάντα και ήταν μαύροι. Ένα μαύρο κολυμβητή, ρε. Έχουν περάσει. Καλημέρα, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα να πω. Μ' ακούτε? Ναι. Πήρα να πω για τα 40 αυτά που διαφημίζετε. Η προσφορά ήταν μέχρι χθες. Να μην το διαφημίζετε ότι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Το τρώω είναι πολύ νόστιμο, δεν λέω, είναι μεγάλο, αλλά προσφορά μέχρι χθες. Ναι, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο μικρή, τόσο χορταίνισμένο, οπότε αξίζει τον κόπο. Ναι, ρε φίλε, αλλά η τιμή που λες... Ναι, 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 σωστά μιλάς και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ναι. Σε ευχαριστώ. Γεια σας, καλά, γεια σας. Σε ευχαριστούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη Ηρακλείου. Ηρακλείας, καλημέρα, επειδή λες για Ηρακλείο. Καλησπέρα, κύριε Μανώ. Κύριος Ραπτόπουλος είναι εκεί. Παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Ναι, αυτά που λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν στέκουν δηλαδή. Πριν τα εξτομίσετε, βάζετε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Πάρα πολύ καλά. Όταν λοιπόν ένα οπαδικό κίνημα όπως το Ηρακλείο έχει πάνω από 270 συλλήψεις. Εσείς λέτε να πάμε να κάνουμε απαγωγή και λέτε ας πούμε τα ονόματα. Όχι, δεν λέω να πάτε, δεν προτρέπω. Άκου φίλε, εγώ δεν προτρέπω. Λέω αυτά τα πράγματα λύνονται ή με απαγωγή ή δεν λύνονται. Τα άλλα όλα βγάλεις ανακοίνωση και να λες το με πέφτει στα μάτια μου. Σας αποδείξαμε πολλές φορές ότι είμαστε το μεγαλύτερο άρμα της Ελλάδος. Άρμα. Ναι, και σε άρμα ο Ηρακλής δεν μπορεί να μπει. Είναι τόσο μεγάλος από μόνος α, του. Από αυτή την άποψη, ναι. Που δεν μπορεί να μπει. Ωραία, ας πάει τότε στη Γάμα Εθνική να παίξουμε την Αριδαία. Η λέξη φιλότιμο υπάρχει στην ελληνική και δεν έχει μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα. Όλοι αυτοί οι πρόεδροι, οι άνθρωποι που ήρθαν να διοικήσουν τον Ηρακλή, μόνο τη λέξη φιλότιμο δεν είχαν. Ξαναμπλέξαμε λοιπόν, όπως υποπτευόμασταν αλλά δεν μιλούσαμε, για να κάνουμε καλό στην ομάδα μας, με έναν κύριο από τον Καναδά με καταγωγή από τη Μάνη. Προφανώς αυτός τώρα μας κύριος... το λες για τη Μάνη. Τώρα μας το ξεφουρνίζεις για τη Μάνη. Προφανώς αυτός ο κύριος δεν κατάλαβε ακόμα ή μάλλον κατάλαβε και κάνει τον πονηρό με ποια ομάδα και ποιους οπαδούς έχει μπλέξει. Εγώ θα παρακαλέσω, είμαι απόλυτα σύμφωνος με την ανακοίνωση, μην τολμήσει κανείς από όλους αυτούς που ακούγονται να πλησιάσουν στην Αθήνα και να γίνουν δούροι ήπιοι αυτού του ανθρώπου. Όσο για σας κύριε Στράντζαλη, περιμένουμε την παρέτηση. Ο προπονητής σας είναι δούριος ύπος? Όχι βέβαια. Γιατί όχι βέβαια? Όχι, για δεν παρέτηκα. Όχι βέβαια. Δεν πήγε Αθήνα εκείνος? Όχι βέβαια. Τι όχι βέβαια? Όχι βέβαια. Αφού πήγε Αθήνα τι? Πήγε Αθήνα γιατί θέλει το καλό του Ηρακλή, αλλά δυστυχώς καλό του Ηρακλή. Γιατί οι άλλοι που πάνε δηλαδή στην Αθήνα, οι άμα γίνουν παράγοντες, θέλουν το κακό του Ηρακλή. Θέλετε να καταλάβετε? Ναι, θέλω να καταλάβω. Με γιατί ο Παπαδόπουλος ναι και ο άλλος όχι. Ναι, με αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει καλό για τον Ηρακλή. Όχι γιατί τον... Άρα και ο Παπαδόπουλος πρέπει να παραιτηθεί. Όλοι πρέπει να παραιτηθούν. Ας παραιτηθούν. Όλοι. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Ας παραιτηθεί και ο προπονητής. Το προπονητή γιατί δεν το λες? Όλοι θα παραιτηθούν. Αλλά πρώτα πρέπει να παραιτηθεί αυτός που επήγε να παραιτηθεί. Είναι αυτός που εγώ δεν τον ξέρω στον Ηρακλή. Ποιος? Όπως και πολλοί ομοειδεάτες μου. Για ποιον λες? Ακούει το όνομα κύριο Στράντζαλης. Ο Στράντζαλης. Λοιπόν, στο άρμα του Ολυμπιακού δεν θα πούμε ποτέ. Το σχέδιο εξόντωσης το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια πριν από εσάς. Όταν εγώ σας τα έλεγα κύριε Ραπτόπουλε, κάποιοι μιλούσαν για γραφικότητες. Εμείς δεν έχουμε φόβο να ξαναπάμε στην τρίτη εθνική. Και θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε την ομάδα μας και πάλι ψηλά θα πάει. Να ρωτήσω κάτι Μάνο. Και παρακαλώ. Να πάμε. Λοιπόν, είναι προτιμότερο να αφήσουμε την ομάδα να πάει άκλαυτη ή να υπάρχει μια επιτροπή? Τι θα πει άκλαυτη, γιατί παίρνετε θέση με αυτό που λέτε. Τι θα πει άκλαυτη? Δεν κατάλαβα, τι σημαίνει αυτό το παίρνω θέση? Όχι, λέτε ότι να αφήσουμε την ομάδα να πάει άκλαυτη. Ναι, λες κανένα στο πλευρό του Καναδού. Οκ, okay, δεκτό. Ναι. Άρα, λέμε τους παίκτες και τον προπονητή, φύγετε κι εσείς. Γεια σας τώρα. Χθες. Πρέπει να φύγουν, δηλαδή. Να πάει Γάμα Εθνική. Χθες. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ναι, γιατί είναι τοποθέτηση, δεν είναι δήλωση.
Δεν είναι προτιμότερο να υπάρχει μια επιτροπή σωτηρίας. Επιτροπή σωτηρίας με ποιον από πίσω μεγαλομέτωχο. Και πώς αυτά που ζήσαμε από Μυτιλινέο σε Σπανουδάκη και από μεγαλομέτωχο σε Γιάννη Τάκη. Δεν είναι πιο εύκολη η ανατροπή έτσι, ρωτάω. Και πιο ανώδυνη. Δεν υπάρχει ανατροπή κατά αυτόν τον τρόπο. Ανατροπή υπάρχει μόνο αν παραιτηθεί ο κύριος Στράτζαλης. Ακόμη και να παραιτηθεί ο Στράτζαλης. Ρωτάω. Τότε πέφτει η διοίκηση. Ναι, ρε φίλε, επειδή αυτός δεν έχει από πίσω ερασιτέχνη, δεν έχει πράγματα να τον πιέσουν νομικά. Σας είπα ότι αν παραιτηθεί ο κύριος Στράτζαλης, ναι, αμέσως, επειδή με δύο άτομα δεν υπάρχει διοίκηση, γιατί είναι ο ίδιος και ο ιός, πέφτει η διοίκηση. Μεγαλομέτωχος όμως ποιος είναι? Αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μάνο. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει λοιπόν, παρετήσουν να πέσει η διοίκηση. Ο προπονητής λέει ένα άλλο πράγμα. Καλημέρα! Κώστη και Γρηγόρη, μαζί μιλάμε. Βεβαίως. Ανιψιός, ο παδός του Ηρακλή. Λοιπόν, γιατί τα κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, υπάρχουν δύο λύσεις. Εμείς. Ναι, όχι και οι δημοσιογράφοι, αλλά και ο παδί του Ηρακλή. Δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς και εμείς κρυφό καμάρι. Αυτή τη στιγμή και τον Ηρακλή, συμφωνώ με τον πρόλογο του κ. Ραυτόπουλου. Δηλαδή, τι γίνεται. Ή γίνεσαι ο Μάνος Κατράκης με την κουκούλα ή ο Αρτέμις Μάτας, ή γίνεσαι ο Κούρκουλο και τρως το ξύλο της αρκούδας και εξαφανίζεσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Και δεν ισχύει τώρα η πραγματικότητα. Ο Ηρακλής τελείωσε αγωνιστικά και διοικητικά με τη μεταγραφή Μιχάλη Κωνσταντίνου και τον ερχομό του Κορμαρί. Από εκεί και ύστερα τελείωσε. Δεν πήρε κατηφόρα τον Ηρακλή. Αυτός παρακολουθεί τον Ηρακλή, το καταλαβαίνει αυτό που λέω. Και όσο για τους οπαδούς του Ηρακλή, το οπαδικό κίνημα. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή πας με το μεγάλο και δεν τρως το ξύλο της αρκούδας, ή ξεχωρείς δέσου και εξαφανίζεσαι, όχι για 4 χρόνια που εξαφανίστηκες τώρα, για 14, γιατί τόσα χρόνια θα κάνει να επανέλθει ο Ηρακλής. Κατάλαβες το παντέ του Ηρακλή? Έτσι είναι τα πράγματα. Θες να είσαι απέναντι, θα εξαφανιστείς. Θες να πας μαζί μας? Και όσο κύριε Ραυτόπουλε για το δύο ύπος, δύο ύπος υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στην περιοχή του Κλεάντος. Απλούστατα, η Αθήνα και ο Πειραιάς θέλει να κάνει μια προέκταση. Εσύ τι θα επέλεγες, φίλε, για να πάρεις και θέση? Γιατί κριτική. Μισό λεπτό! Έλεγα να συμφωνήσω με τον κύριο Μαρινάκη. Α, θα προτιμούσε. Αυτό λοιπόν, που σε διέλυσε, έλεγε να προτιμούσε. Ναι. Γρηγόρη, αυτά τα πράγματα είναι απλά. Όπως η γυναίκα 18 χρόνων δεν ξεχνάει το πρώτο της άντρα, έτσι και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν ξέχασε ότι έχασε από ένα μούστακο παιδί και με τριπλάσιο μπάτζετ χαμηλότερο από την ομάδα του και το πήρε αμανάτι. Κατάλαβε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή πήρε ο Ηρακλής. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, κακό του κεφαλιού του. Στον επόμενο. Δηλαδή η ιστορία έχει δείξει ότι πολλοί μαζί δεν σπάνε. Μόνος σου εξαφανίζεσαι. Στον επόμενο μας κάλυψες, παρακαλώ. Μας κάλυψε βέβαια. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Να είστε καλά, καλές εκπομπές. Καταρχάς, Ραπτόπουλο, ξέρουμε, είπαμε, το έχουμε πει χίλιες φορές. Είσαι τόσο κακεντρικής με τον Ηρακλή. Όμως εσύ είσαι, το έχεις δείξει. Από δίπλα ο Γρηγόρης, γιατί είναι έτσι, ας πούμε, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πιο μπροστά. Τι έκανα, φίλε, εξήγησε για να καταλάβω κι εγώ. Εξηγήσω. Τα λες τα πράγματα μισά, ρε παιδί μου, τα μαθάς. Ποιο είναι το μισό, γιατί όποτε βγαίνεις, το ίδιο παραμύθι. Όποτε βγαίνω, γιατί. Κοίτα, α πούμε κάτι. Δεν έχεις να πεις κανένα, γιατί εγώ λέω δεν έχεις σχέση με τον Ηρακλή. Δεν θα σε άκουγα ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Απλά δίπλα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εκπομπή ένας, να μην πω το όνομά του, ο οποίος ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και από δίπλα πάλι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Οπότε, σαν ουδέτερη εκπομπή, επιλέγω, ας πούμε, τάξη, το λιγότερο κακό. Να ακούσω εσάς, το λιγότερο κακό. Κάποιο τρόπο. Ναι. Τώρα λίγο για το προηγούμενο. Όχι, ρε, φιλιά, τον προηγούμενο με μένα. Έλα, ρε, κόκκινε. Ποια είναι η μισή αλήθεια που άκουσα? Άστο, εντάξει, οκ, είπα κάτι. Η μισή αλήθεια που άκουσα. Θέλω να εξαφήνεις αυτό. Μισές αλήθειες λες, εσύ. Ποια είναι η μισή αλήθεια? Δεν τα γνωρίζεις τα αυρά τα γράμματα. Ποια είναι η μισή αλήθεια? Η μισή αλήθεια γενικά σε ό,τι λες. Στήλτονα. Όταν θα απαντήσεις με τεκμηριωμένες εκφράσεις. Και συνέχεια κάθε φορά το ίδιο πράγμα κάνει. Πάντα για μισά λέει. Πες ένα παράδειγμα, δεν λέει. Πάντως το ξύλο, δεν χάνω το εγώ χρόνο. Το ξύλο θα το γλιτώσω πάντως. Καλά, παρακαλώ. Για σένα δεν ξέρω. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Εγώ λέω δεν έχει σχέση με Ηρακλή αυτός. Γι' αυτό θα σε κυνηγήσει.
Α μην κυνηγήσει. Τώρα το προκαλεί παραπάνω. Τον έκλεισε που τον έκλεισε. Εντάξει. Λέει ότι δεν έχει σχέση με τον Ηρακλή. Δεν τον έβριζε το σπίτι. Εγώ λέω ότι είναι οπαδό Ηρακλή. Εντάξει, εγώ λέω δεν είναι. Και ακούει στο ραδιόφωνο το λιγότερο κακή ραδιοφωνική. Εγώ λέω δεν έχει σχέση. Δεν έχω σχέση. Δεν έχει ο τύπο δεν έχει σχέση με Ηρακλή. Δεν έχει σχέση. Σχέση με Ηρακλή δεν έχει. Έλα, φίλε. Λέει μια ασάφεια και την αφήνει. Έλα, ρε Νίκο. Εγώ πάντως. Καλησπέρα, τι κάνετε. Δεν μπαίνω ανάμεσα. Εγώ, ρε φίλε, με τον Νίκο πρώτη μέρα μαλώσαμε και από τότε μιλάμε καθαρά. Τον ΑΕΞΗ τώρα. Ψέματα λέει ο Νίκο. Και δεν βρεθήκαμε ποτέ. Σκοτωθήκαμε, δεν μιλώσαμε. Δεν μιλώσαμε. Σκοτωθήκαμε, ρε φίλε. Εσείς οι Ηρακλείς έχουν απέναντι. Και με έστειλε και δύο φορές. Ναι. Και μπορεί να σε στείλω κι άλλοι και να με βρει κι εσύ. Απαγορεύεται. Οι καθαροί μαλώνουν. Οι βρώμικοι είναι τα τσιμιτσικότσι. Πάμε, κόκκινη, πάμε. Έλα, είναι στενάχωρο γενικά για την φύλαξη κοινότητα να ακούς τώρα για εσωτερικές ομάδες, οι οποίες μπορεί να είναι μέσα στο γήπεδο μικρές ή μικρομεσαίες, οι οποίες μπορεί να έχουν έναν άλλο αριθμό φιλάθλων, να μην έχουν ρε παιδί με τα εκατομμύρια. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι μια ομάδα ρε παιδιά που έχει παίξει ο Χατζηπαναγής, που έχει παίξει ο Πάνης ο Τουτιάρης. Είναι ο Ηρακλής, είναι δηλαδή από τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες της Μακεδονίας μας, της Βόρειο Ελλάδος. Είναι αδιανόητο καταρχήν να βγαίνεις εσύ σαν οπαδός που την αγαπάς, που την λατρεύεις αυτή την ομάδα και να ζητάς από την εκάστοτε κυβέρνηση να παρέμβει σε θέμα μεγαλομετόχου ή να σε προστατεύσει. Είσαι μια ανώνυμος εταιρεία. Θα πρέπει να προσπαθείς να προστατεύσεις εσύ την ομάδα σου. Δηλαδή αυτό που δεν κάναμε εμείς όταν πέσαμε στη γάμα εθνική, αλλά κάναμε το αντίθετο. Δηλαδή πήγαμε, τα βρήκαμε με τον Τίγρη για να πέσουμε στη γάμα και να μας πάρει τάπα. Γιατί μας υποσχέθηκε να ακούσουμε τραχύλια. Τι έγινε το γήπεδο, δεν ξεκίνησε. Άφαρε τώρα μας, κορονεύει ο άνθρωπος. Λέω ότι προγραμματίζει, το έχω πει τόσες φορές. Τι μονάδες την πίεση τώρα. Τώρα μιλάμε για την Ηρακλή. Και λέω το εξής. Μην ρίχνετε ευθύνες σε άλλους, δεν φταίει κάποιος άλλος. Είστε μια ανώνυμη εταιρεία. Η οποία είτε έχετε κέρδος είτε χασούρα. Το ποιος θα σε αγοράσει σαν εταιρεία και το τι θα κάνει. Πού να το ελέγξει το κράτος. Εσύ είναι αυτό να με φύρα 10. Έψαξες ποιος είναι αυτός εδώ παιδιά ο Παπαθανασάκης ο ήρωας που ήρθε ή γιατί το Δεκέμβριο έχω φτάσει να χρωστάω 1,5 εκατομμύριο. Δεν μπορεί τα 3 εκατομμύρια να δημιουργήθηκα κύριε Μάνο σε 15 μέρες ή σε 20 ή σε ένα μήνα. Άρα ήξερες αλλά δεν μιλούσες. Οπότε τώρα πάρε και εσύ τον ίδιο ευθύνη που έχεις. Ο οπαδός γενικότερα και οι δημοσιογράφοι πώς να το ξέρουν. Γιατί να μην το ξέρουν, όλα τα ξέρουν. Είμαστε η εφορία. Ναι, είσαι. Όλα τα ξέρετε. Ρε, Νίκο, πες μου ειλικρινά, περίμενε. Το ξέρεις και δεν μιλάς, αυτό σε λέει. Τα πιστεύεις, Νίκο, αυτά. Τα πιστεύει, ναι. Και όλος ο κόσμος τα πιστεύει. Ότι ξέρεις εσύ και δεν μιλάς. Βέβαια. Ότι ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Γιατί και δεν μιλάνε. Ψάξαν εννοώ. Αυτό εννοώ. Αν δεν ξέρουν, είναι κακοί δημοσιογράφοι. Αν ξέρουν και δεν μιλάνε, είναι ύποπτοι. Περίμενε, δεν μου λες. Ο ΠΑΟΚ σήμερα χρωστάει, το ξέρεις. Δεν το ξέρει. Εσύ μπορεί να το ξέρει. Ισολογισμούς δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Οι ισολογισμοί λένε όλη την αλήθεια, ρώτησε. Άμα ξέρεις μαθηματικά και δεν είσαι σίγουρος, όπως ήσουν καμία εσύ, σχέση με ξέρεις. Μαθηματικά. Υπάρχουν πράγματα που είναι καθαρά λογιστικά. Ναι. Φίλε, άσε ένα απλό παράδειγμα. Νίκο, τα ξέρανε. Η μπουρδα που λέει ο Ραπτόπουλος. Τα ξέραν 5 μήνες. Η μπουρδα που λέει ο Ραπτόπουλος. Λέει Φερρυππίν. Ο Σαββίδης δεν έβαλε λεφτά, δάνεισε λεφτά στον ΠΑΟΚ. Ναι, σωστά. Το λέω, ναι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Ρε φίλε, αυτό είναι ένα τρίκ. Το οποίο το έκανε να είναι κατοχυρωμένος για να μπορούν να του πάρουν την ομάδα με, απόλυτα, με πραξικό μισό λεπτό. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα ή λέγεται λογιστικό τρίκ, σωστά. Όχι, αλλά άμα φύγει ο Σαββίδης θα τα πετύχει. Τον Νίκο ρωτάω, ρε φίλε. Τον Νίκο ρωτά. Είναι έτσι ή όχι. Έτσι είναι ακριβώς. Αντίστοιχα, όλες οι ομάδες εφαρμόζουν λογιστικά τρίκ τα οποία δεν είναι. Δεν και καλά κολάσιμα. Ρε, τώρα δικαιολογείς επειδή. Συζητάμε. Και να ξέρω εγώ τώρα ποιο είναι τρίκ. Και ποιο είναι χρεός. Λοιπόν, ο Τσερβίνης, ένα λεπτό. Ο Τσερβίνης τα έγραφε. Και εδώ λέγαμε, ας το φαίνω το κόκκινο. Και εδώ λέγαμε, δηλώς είναι. Αλλά το πήγαινε για και Μπόρδο. Τότε που τα είχαν καλά οι φίλοι του Ηρακλή με τον Παπαθανασάκη. Κατάλαβες. Αφού είναι αυτόνομη η σειρά 10, ρε Γρηγόρη μου, αυτό έπρεπε να σου πω εγώ. Δεν μιλάω για τον δημοσιογράφο που δεν τον αφήνουν να τα δει. Δεν μπορεί να μην ξέρει τι συμβαίνει με την ομάδα της καρδιάς που αγαπά. Δεν ξέρω, θεωρώ μπορεί να είναι λάθος, έτσι. Δεν το βλέπω εγώ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη λύση, την οποία πάλι δεν προτίμησε ο Ηρακλής, δεν Γρηγόρη. Ποιος μπορεί να χτυπήσει σήμερα τον Μαρινάκη, ρε Ραπτόπουλε. Ένας υπάρχει στην Ελλάδα, ποιος είναι. Μόνο Μελισσανίδης. Άσχετα με Σκρούτζ. Ποιος μπορεί να το χτυπήσει. Μόνο Μελισσανίδης. Μπράβο, γιατί δεν του δίνεις τον Βέλιο, ρε, να το κάνεις πίσω να σε σώσει. Απλά είναι τα γράμματα, δεν θέλει μαθηματικά να ξέρεις. Ούτε να έχεις σπουδάσει στην Αμερική. Πυρηνοφυσικός. Απλά μαθηματικά είναι θέματα φιλίας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ρε φίλε Ηρακλή.
Λέγε κόκκινη. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Έλα φίλε. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Επειδή δεν μένει μάλλον και πολύς χρόνος, πρέπει να είμαι ο τελευταίος, έτσι. Κώστα, θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση λίγο για την Κροατία χθες. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Ηρακλή εγώ. Καταρχήν διαφωνώ μαζί σου γιατί λες ότι πιθανόν να ήταν στημένο το παιχνίδι. Και διαφωνώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι κάνουν πολύ μεγάλη φάση οι Ισπανοί στο 94,5. Δηλαδή στο 4,5 των καθυστερήσεων κάνουν φάση για γκολ. Στην τελευταία φάση, με το που το σφύριξε, έγινε φάση για γκολ. Θα μπορούσε να γίνει 2-2. Ναι. Σωστά. Δεν έγινε όμως. Ναι. Ναι, δεν έγινε. Εντάξει, δεν έγινε. Και εσύ δεν έγινε 2 μέτρα, αλλά θα μπορούσε να έχεις γίνει 2 μέτρα. Δεν είναι αυτό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι σημαίνω και φαίνεται μάλιστα και αυτό ότι η Κροατία από την αρχή που ξεκίνησε το Euro δείχνει ότι είναι ομαδάρα, έτσι. Δηλαδή αν παρακολούθησε η Κροατία, δεν ξέρω αν την παρακολούθησε. Δεν την είδα πολύ. Τη δώσαμε φίλε, συγχώρεσέ με. Επειδή δεν βάζω. Εγώ επειδή την παρακολούθησα, είναι εξαιρετική ομάδα από την αρχή του Euro. Πολύ σοβαρή, με πολύ ταλέντο. Το δώσαμε τον Κώστα μέσα στις 5 ομάδες που μπορούν να το πάρουν. Καλά, εντάξει, τώρα άσε τη δίνουμε και άλλα δίνουμε. Εννοείται, ρε φίλε, όχι, συγγνώμη, δεν κατάλαβες. Δεν προσπαθώ να ηρεμήσω για τις μπούρδες που έχουμε πει. Εντάξει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι μπούρδες, βέβαια. Είναι μια αποψή του και έχουμε πει άπειρες μπούρδες, προγνωστικά. Απλά σου λέω τι δώσαμε. Γιατί. Εγώ και θέλω κάτι κρατημένο να σου πω για αυτό. Όσα θες να μου πεις. Καλά, καλά. Ένα θα σου πω, όχι πολλά. Βρε πολλά να μου πεις. Σε κλείσει, άστα να το ξέρω, θα με κλείσει. Δεν θα είναι προσκλητικό απλά. Θέλω να σου πω. Το πιστεύεις, θα σε κλείσω. 100% θα σε κλείσει. Άκου λίγο να σου πω. Τώρα με κλείσει, με κλείσει, κάνε την καταλάβει. Κάνε σου χατήρι σου σκουπίδι. Εγώ δεν θα σε προσβάλλω, εν πάση περιπτώσει. Και να μην το προσβάλλει, θα σε κλείσει. Ναι, οκ. Λοιπόν, δίνει καμιά φορά υψηλέ αποδόσει. Και κάνεις ένα λάθος. Καλά κάνεις και τις ποτέ δίνεις μικρέ, και φυσικά... Ποτέ μικρές. Ναι, οκ. Από όχι, μιλάω για τις πολύ ψηλές. Μιλάω για τριάρια, για πεντάρια, μιλάς για δεκάρια, δωδεκάρια, για δεκαπεντάρια, για αυτές μιλάω. Ναι, έτσι. Ναι. Δίνεις κάποιες φορές τις αποδόσεις. Δίνεις κάποιες φορές και καλά κάνεις και τις δίνεις. Όταν έχεις την ιδέα για αυτή τη στιγμή που ασχολείσαι με το στοίχημα και κάποιες ακολουθούν. Αλλά τι γίνεται τώρα, επειδή ζούμε δύσκολες εποχές. Μην παθιάζεις τόσο και λες βάλτε σπίτι, κάντε ράνετε, γιατί κάποιος που είναι σε απόγνωση. Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να έχει ένα 5 ευρώ και να μην είναι ακροατής σου συχνός. Μπορεί να σε πετύχει μια μέρα να σε ακούσει. Αδερφέ, μιλάω σωστά, συμπάθαμε. Ναι. Μιλάω σωστά. Όχι, το έχεις κάνει αρκετές φορές. Πολλές. Εκεί σου κάνει παρατήρηση και έχεις παρεξηγηθεί. Και λες, ρε φίλε, άλλες φορές που έχω δώσει, λες, δεν μου λες ευχαριστώ. Όχι, ρε. Κι όμως αυτός μπορεί όντως να μην σε έχει ξαναπαίξει εσένα. Να μην σε έχει ξανακούσει ποτέ. Θες να μ' ακούσεις. Ταξιδεύει, σε ακούει. Είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό και λέει πόρε, πού είστε αυτός, sorry, αυτός λέει ας πούμε να βάλω εδώ 10 φράγκα και να βάλω ένα σπίτι. Θες να μ' ακούσεις. Βάλω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει το πνεύμα μας. Όσοι αντιλαμβάνουν όπως εσύ και κάποιοι άλλοι. Δεν είναι έτσι, Γρηγόρη, καταλαβαίνω τι λες. Ρε φίλε, αυτοί, συγχώρεσέ με, συμπάθαμε, άκου λίγο. Αυτοί ψηφίζουν φίλε, αν είναι να δώσω λόγο εγώ. Ενώ οι εγκληματίες έχουν διαλύσει τη χώρα, τότε με συγχωρείς. Σκάσε! Εγώ νομίζω ότι σου είναι... Σου λέει ένα σωστό πράγμα, άνθρωπος. Είπα εγώ τι λέει κανένα. Σταμάτα μας υπερβολικός. Τώρα την πολιτική, τι σχέση σου είπε, σένα, ψήφισε ναι ή όχι. Τι σχέση έχει αυτό. Και την άλλη με και δεν έχετε καμία απέτηση από αυτόν. Και δεν το λέω σε σένα. Πώς δεν έχουν. Και να πρέπει εγώ, την μπούρδα μου που λέω, το χαβαλέ μου, πες το πως, την μπούρδα μου θα σου πω εγώ, για να είμαι μαζί σου. Αν πρέπει εγώ να απολογηθώ για αυτό, ρε φίλε, τότε λέω ήμαρτον τίποτα. Δεν σου λέω ούτε να απολογηθείς. Δεν απολογούνται οι κλέφτες, οι ψεύτες που διοικούν τον τόπο και θα απολογηθώ εγώ. Όχι, ρε φίλε, συμπάθαμε. Συμπάθαμε. Κόψον, κόψον. Δεν είπα εγώ. Κόψον, κόψον. Αν θέλεις να το κάνεις, σου είπα κάτι. Γιατί είναι λάθος αυτό που λέω. Παρασύρονται εύκολα, είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ρε φίλε, αυτοί παρασύρονται και ψηφίζουν. Δεν δέχεται κριτική, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνει, ρε φίλε. Ρε τζάμπα σάλιο καλά. Πόσο κόμπλεξ μπορεί να έχει, επειδή μιλάει μαζί μου. Ρε τζάμπα σάλιο καλά. Δεν δέχεται κριτική το βόδι, ρε. Το ξέρω, δεν δέχεται. Γι' αυτό η Χιλιουδάκη. Άμα το ξέρει. Γι' αυτό η Χιλιουδάκη. Ήξερε τι έλεγε. Ήξερε τι έλεγε η Τζέννη. Κάθισε κίτρινο σκουλίκι, ναι, της δημοσιογραφίας. Κάθισε το βόδι με τον Παΐσιο. Από αυτό τον Παΐσιο δεν πήρε τίποτα. Τζάμπα ο Παΐσιος έκανε αυτό. Κάθισε το βόδι, βόδι πήγε, βόδι ήρθε. Είναι σημαντικό να έχεις σπουδαίους συμπαίκτες και, ναι, εσύ θα σας φέρνει το καλύτερο με τη σίτα καρτοκινητή.
Απολαμβάνοντας τον Euro λοιπόν, απολαμβάνουμε και την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MyZeta Mobile. Κάντε control στην επικοινωνία και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο zeta.gr. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μην ξεχνάτε τους διαγωνισμούς. Με τα δώρα Α1 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344. Α2 κενό. Euro ονοματεπώνυμο στο 54344 για τη Smart TV MLS 42 ιντσών. Και Α3 κενό. Κατασκηνώσεις ονοματεπώνυμο στο 54344. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. On the road the other day, I hear a little human say, I was walking on the road. Άσε τις μουσικές, τα δέχομαι για τα κολόμπαρα είναι. Εδώ κάνουμε η δουλειά μου. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Ήθελα να κάνω λίγο δύο ερωτήσεις. Γρηγόρη, και σε εσένα και στον Κώστα. Απευθύνονται και προς το Μάνο. Βγήκε ο Μάνος και είπε ότι υπάρχουν δύο ρηλίτες και να φύγουν και να μην υποστηρίζουν τον Παπαθανασάκη και το ένα και το άλλο. Σωστά. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Να πέσει η διοίκηση να πάει στο πρωτοδικείο. Ωραία. Αυτός που υποστήριξε τον Παπαθανασάκη, ναι, δεν πρέπει να φύγει. Αυτός δεν ήταν που έλεγε ότι ο μεγαλομέτωχος θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Έτσι δεν έλεγε προς τον Κώστα. Έτσι δεν έλεγε ότι ήρθε η Turkish Airlines. Στην αρχή τον υποστήριζε η Turkish Airlines, θα τρίβετε τα μάτια σας. Ναι, πολύ χρήμα. Αυτός δεν ήταν που απειλούσε με μηνύσεις επειδή ο Κόκκινος τον έλεγε τέτοιο. Παγκουρεμένο, ναι, τσιγκουλεμένο, ναι. Ναι, άρα τώρα τι βγαίνει και διαμαρτύρεται. Και τα ξέραν πριν 5 μήνες. Άρα τα ξέραν πριν την Turkish Airlines. Αυτό είχε γίνει Γενάρη, Φεβάρι, Turkish Airlines. Ναι, πιο μπροστά. Πιο μπροστά, άρα τα ξέραν πιο μπροστά. Άρα τι βγαίνει τώρα και διαμαρτύρεται. Άρα και αυτό θέλω να αποχωρήσω από τον Ηρακλή. Να μην υποστηρίζει καθόλου. Δηλαδή πάει το Παπαθανασάκη. Απάντα κόκκινε. Έχω αδικό. Όχι. Ότι δεν είναι και ότι και υποστηρίζει και μια ομάδα στην πόλη και όταν και τώρα. Πού ήταν μια ομάδα στην πόλη. Κόκκινε, λέγε. Εγώ φίλε μου, ό,τι είχα να πω το είπε το και επειδή μιλάς καθαρά δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ναι. Δεν έχω προσθέσει. Αυτό δεν τα έλεγε όλα αυτά. Αυτό δεν απειλούσε το ένα και το άλλο. Δεν απειλούσε τώρα, εντάξει. Υπερβολή. Γρηγόρη, έβγαινε και στην εκπομπή του Ραβδόπουλου και το βράδυ γιατί τυχαίνω σ' ακούω. Άσε ήταν με δεν παίρνω τηλέφωνο. Και έλεγε αυτά τα πράγματα, ότι θα κάνω μήνυση και το ένα και το άλλο, μην το λες τσικούνι, σφάγκο και δεν συμμαζεύεται. Λέγε κόκκινε. Φίλε, εγώ κινδύνευσα με μηνύσεις και, τα... και πολύ κυνηγητό από αυτό το πράγμα. Βρετεύσει, θέλω. Και η πλάκα είναι... η πλάκα είναι ότι τα ακούω κιόλας. Είδες, και τα ξέρω και 5 μήνες πριν. Αυτός το είπε, δεν τα είπα εγώ, ότι τα ξέραν 5 μήνες πριν. Άρα και τι κάνανε. Από στιγμή που τα ξέραν. Και στο κάτω-κάτω να κάνει και μια άλλη ερώτηση. Δεν έχουν άτομο από τη θύρα 10 που στην Αλεξάνδρεια όπως θέλουν να τη λένε. Αδερφέ, αν οι οργανωμένοι τα ξέραν όλα αυτά, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τα ξέραν κόκκινε. Συγγνώμη. Περιμέρα. Εγώ δεν το είπα. Ο Μάνος είχε και είπε ότι τα ξέρανε. Εγώ δεν είπα ότι τα ξέρανε. Τώρα πριν λίγο ο Μάνος που βγήκε. Λοιπόν, εντάξει, το ξέρουμε, τα αντανακλαστικά ήταν. Εγώ είμαι κατά ότι έφυγε στην Αθήνα. Δεν έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να τον τσακώσουν. Τον αφήσανε. Έπρεπε να τον τσακώσουν, ναι, τέλος. Πάμε. Δεν τον τσακώσανε, να μην διαμαρτύρεται. Ειδικά ο Μάνος. Ειδικά ο Μάνος που τον υποστήριζε. Να βγει ο Ολλανδός, το καταλαβαίνω γιατί την αρχή έκραζε. Για τον Μάνο δεν τον δέχομαι, ρε παιδιά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Όσοι είναι στο τηλέφωνο θα μιλήσουν, οι άλλοι μην καλέσουν. Πάμε γρήγορα. Να κάνουμε διαχείριση. Παρακαλώ. Καλημέρα. Μόνο να βλέπω τις γραμμές. Χαίρετε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Χαίρετε, τηλεφωνώ από Ξάνθη. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Εσείς. Υπομονή. Υπομονή κάνουν όλοι. Θέλω να σας ακούω, εγώ δεν είμαι Ηράκλης, αλλά ακούω που λέτε το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι Ηρακλείδες και οι Ηρακλή, όλα τα παιδιά του Ηρακλή και του Άρη και όλα αυτά. Είναι, πλέον είναι, όχι τώρα, χρόνια ήταν εμπόρευα, τώρα είναι ένα μαγαζί. Δηλαδή
αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Ηρακλή συμβαίνει γιατί πάντα εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ο Ηρακλής πάντα κάποιος τον έπαιρνε και κάποιος κόσταγε. Από την περίοδο, πώς το λέγανε αυτό που είχε τον πρόεδρο του Σάβα, Σάβας ο Θεοδωρίδης. Από εκεί και πέρα όλο κάποιος τον έπαιρνε και όλο κάποιος άφηνε τόγκες. Είναι ένα μαγαζί. Μια ζωή κάποιος χρώσταγε. Ποια ομάδα, ποια ομάδα δεν είναι μαγαζί. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως μιλάει όλη η Θεσσαλονίκη για καπιανού μαγαζί. Πιανού είναι το μαγαζί. Το μαγαζί. Ναι, μαγαζί αυτή δεν είναι. Αυτή τη στιγμή τις μετοχές τις έχει ο Σπύρος Παπαθανασάκης. Ωραία. Αν ο κύριος Παπαθανασάκης θέλει να πουλήσει ένα κατάστημα, γιατί εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη από κάποιο φίλο μου. Έχει μαγαζί. Το παίρνει από κάποιον 50 χιλιάρικα. Ρίχνει άλλα 50 κάβα και τα μπαρμάνια και οι κοπελίτσες μέσα εκεί κερνάγανε επί 5 μήνες δεύτερο ποτό. Πίτα το μαγαζί. Πάει κάποιος και του λέει το πουλάς ρε, λέει 250. Το πήρε. Αυτός που το πήρε μπήκε μέσα. Όχι. Εγώ δεν πιστεύω φίλε ότι από το ποδόσφαιρο μπαίνουν έτσι εύκολα μέσα όπως παρουσιάζουν. Μισόντακι, πώς δεν μπαίνουνε. Εσύ το λες γιατί άκουσα που είπες και για τον Πανόπουλο. Ας πούμε εγώ είμαι φιλάθλος της Ξάνθης. Ο Πανόπουλος μία μέρα βγήκε και είπε όλα έχουν την τιμή τους. Ξέρεις πόσο με πείραξε εμένα. Εγώ από τότε δεν έχω πάρει διαρκείας. Ναι, αλλά είχε πάντα δίκιο για αυτά που λέγει. Ξέρεις τι λέει. Αν δεν βγάλω εγώ ορφανίδι, δεν μπορεί να ζήσω. Ποιος θα με δώσει λεφτά. Από πού θα τα πάρει από τους φιλάθλους 1500 εισιτήρια. Λοιπόν, τελευταία και τελειώνω με αυτό. Ναι. Πολλές ομάδες πάνε να γίνουν υποχείρια μανατζαρέων και ανθρώπων οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στο στοίχημα. Και υπάρχουν και ομάδες της Θεσσαλονίκης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Εντάξει. Τώρα, οι οργανωμένοι και ανοργάνωτοι και οι δημοσιογράφοι κλάνουν πατάτες. Αυτό σου λέω εγώ μόνο. Δεν μου λες ο Ηρακλής. Το κατάλαβες το έργο. Τώρα, οργανωμένοι, ανοργάνωτοι, οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί, κλάιν μάιν. Μην περιμένεις. Ακούει ένα όνομα, ξέρω εγώ, της νύχτας και κλάνουν πατάτες. Στο λέω εγώ. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Κλάνουν πατάτες. Με τον Πανόπουλο, τι κάνει ο Πανόπουλος. Νομίζω το γουστάρουν όλοι. Ναι, αλλά και αν δεν ήταν ο Πανόπουλος, εξάνε δεν θα ήταν εκεί. Ξέρεις τι έκανε, θυμηθείτε παιδιά. Νευροκοπίου κιόλας. Ε? Πατάτες νευροκοπίου. Ναι, σε μια χρονιά μέσα έχει Μαρτσέλο, Σέμπουε, Ζήκο. Τι ομάδα είσαι εσύ, φίλε. Ξάνθη. Είσαι Αοξάρα. Αοξάρα, έβγαλε. Ρωτάω ρε φίλε, γιατί οπότε ερχόμουν να Ξάνθη. Οι φίλοι κάνανε παράπονα και μου λέγανε ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση. Μια φορά πήγες μόνο στην Ξάνθη και εσύ. Κοίταξε όμως, όχι, κοίταξε. Δεν γουστάρω εγώ. Την επόμενη να φορά είναι έτσι που θα πει μπουρδά, αλλά θα δεν μπορεί να γίνει πόσες και θα σε πετάξει το πατέρα. Ποια μα πήγε στην Ξάνθη να δει εκτό από εκείνο το δύο. Γιατί πρέπει να πάω μόνο σε πάτσα. Γιατί που πήγε, στο καρναβάλι πήγε να δει. Α, εντάξει, το έχω καρναβάλι. Έχω καρναβάλι δίπλα μου, δεν αναγκαίνω να πάω στο καρναβάλι. Εγώ το μεγαλύτερο καρναβάλι το έχω δίπλα μου, δεν έχω αναγκαίνω. Πήγαινε στο καρναβάλι να πιει κρασί βουρνουδία, κατάλαβε. Το μεγαλύτερο καρναβάλι το έχω δίπλα μου, να σιγά μην πάω. Η μοσκαροκεφαλή. Θέλω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Μέσα σε μία χρονιά. Παίζουν στην ΑΕΚ 6 παίκτες της Ξάνθης. Ξέρετε. Ναι, φίλε, άσε να έρθουν να πάρουν τις ομάδες τίποτα σχηματζίδες, να πάρουμε κι εμείς καμία πληροφορία, οικονομήσουμε κανένα φράγκο, αλλάξουμε κανένα αμάξι. Άσε τώρα. Κόψε τώρα από το όπλο! Το σκουπίδι! Τον επόμενο, ναι. Μην τον αφήσει να ξαναμιλήσει. Βλαμμένε. Λέγε κόκκινε, λέγε. Λέγε εξηγιαντή του. Έλα, φίλε. Του ποδοσφαίρου και των εκπομπών, έλα. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. Τώρα έδωσε το λίγο. Καλώς. Ωρες, όλα καλά. Άστε να πάρουν τις ομάδες τίποτα βρωμιάριδες, να παίξουμε κανένα ημίχρονο διπλό τελικό, να οικονομήσουμε κι εμείς κανένα κοκκάλι. Μη με αναγκάζεις να μιλήσω. Να σ' αναγκάσω, μωρέ, μη με αναγκάζεις να μιλήσω. Εδώ πέρα. Γιατί. Αυτόν. Όχι, Θοδωρέ. Τι να κάνεις. Θες να τον βρεις εσύ για μένα. Τι να με βρεις. Λοιπόν, εγώ μισό λεπτό θα σου δώσω ένα λεπτά. Θες να σου πω κάτι να τον βρεις εσύ για μένα. Παίρνει. Έχει τρία χρόνια, τέσσερα. Είναι ένα παιχνίδι εδώ ομάδας Βόρειας Ελλάδας με την ΑΕΚ. Με παίρνει μετά τον αγώνα, μου λέει οικονόμησα. Λέω τι οικονόμησες. Λέει το έπαιξα, λέει αυτό το παιχνίδι. Το λέω και γιατί μου το λες τώρα. Λέει τι, λέω έρχομαι από εκεί να σαπίσω στο ξύλο κοπρόσωπο. Ή μη μου λες τίποτα. Δηλαδή πήρες μετά να μου κάνεις τον έξυπνο. Συγγνώμη ρε Θόδωρο, είμαι λάθος. Όχι, σωστός. Όπως ο Σέρχιο και ο Κρίστιαν. Όχι, ζήτησες. Όχι, κοίταξε. Σωστά τα προς τιμή του ζήτησε συγγνώμη, αλλά τι να το κάνω μετά. Δεν μου πήγε το μυαλό, εντάξει. Δηλαδή λέω ρε φίλε, κονόμησες, να χαρώ. Γιατί με παίρνεις, δηλαδή δεν στεναχωρηθήκα που κονόμησες. Αλλά
Γιατί μου το πεις, αφού δεν θα το έλεγα σε όλο τον κόσμο. Η ωραιότερη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε να οικονομήσουμε εύκολα λεφτά, ξέρεις ποια είναι. Να πάρουν τις ομάδες εδώ, τίποτα στοιχηματζίδες, οι οποίοι να τους κάνουμε κριτική και να πούμε, άμα θέλετε. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο που λες. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουν. Ή θα μας δώσετε. Δεν το καταλαβαίνουν. Ή μας δώνετε τα παιχνίδια. Ή σα σκίζουμε. Αυτό το δεν χάρι... το καταλαβαίνουμε. Σιγάρε κόκκινε. Πρέπει να γίνουμε κι εμεί λίγο βρωμιάρδες, γιατί 7 δουλειές δεν βγαίνουμε το μήνα. Άσε. Φτάνει τόσο. Φτάνει τόσο τιμιότητα. Δεν χρειάζεται άλλο. Α σε κάνω εγώ ρε κόκκινα και κυκλοφορείς με φράκο. Πάρεις κι ένα μάξι καινούριο. Ο Λευγές ταχυτήτων θα μυρίζει. Ξέρω εγώ, βελανιδιά αυτό. Πρέπει να είσαι ο πρώτος που το σκέφτηκε. 20 χρόνια επαγγελματική δημοσιογραφία δεν το σκέφτηκε άλλο, να ξέρει. Έλατε. Λοιπόν, θα με πάρεις προπονητή τερματοφυλάκος. Τώρα ξέρεις. Ή θα σε κράζω Ζήση. Θέλει να βγάλω τώρα το κακό μου αυτό. Γι' αυτό τα κάνει αυτά, κατάλαβες. Να αρχίσω να κράζω. Αλλά μην μου τρώνε το χρόνο, σας παρακαλώ. Έχεις 3 λεπτά από τώρα γιατί μιλούσαμε εμείς. 2 λεπτά με ραδιοφωνική ευλάβεια. Λοιπόν, όσον αφορά την επόμενη μέρα του Άρη, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Καρυπίδης είχε τον πρώτο λόγο, καθώς έκανε πράγμα που ο Περσινός δεν τα κατάφερε. Αλλά ο κύριος Καρυπίδης, πώς τι πότε. Πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο γιατί κατάφερε κάτι που ο Περσινός δεν το κατάφερε. Φιλέ το Άρης, ρε. Έμαθες κάτι. Αλλά περίμενε, άκουσε με λίγο ολοκληρωμένα. Αλλά σε περίπτωση που υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μπορεί να γίνει μια συμφωνία κυρίων και απλά να πάει η ομάδα σε άλλα χέρια. Εγώ προκαλώ τον Ραπτόπουλο που κράζει τους άλλους ότι δεν λένε το ρεπορτάζ. Έβγαλε ρεπορτάζ Άρη 21 Ιουνίου. Ραπτόπουλε, θέλει να σου βάλω ηχητικό ντοκουμέντο που σου είχα πει 5-5. Βάλτο. Εγώ δεν εφάλω το παδό. Και μετά θα σου κάνω και μια ερώτηση και κλείνω, εντάξει. Εντάξει. Αυτοί τώρα παρακαλάνε τον Κάλλας. Ναι, αλλά το άλλο δεν το ξέρεις. Εκτός από το... Αλλά βρήκα το Κανελάκι που μιλούσε με τον Καραγκίδη. Εκτός από το που το ξέρεις. Τροπή. Υπάρχει και Έλληνας μνησίρας με πολύ κασέρι. Ναι. Τα ξέρεις αυτά. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά. Είναι και με καφέρι. Αυτό ήταν μετά τον αγώνα με την ομάδα Αγάπης, Βέλιου, Χαβίτο και τα υπόλοιπα. 5-5. Στη βραδινή εκπομπή. Εντάξει Κωστή μου. Ναι. Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω και να κλείσω. Το Κονέ το κάνει ο Σωτήρης. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα φίλε μου. Έλα. Κόκκινε, μην με κλείνεις συνεχώς. Γιατί ρε, σε ρώτησα κάτι. Γιατί είσαι Ερακλειδέας. Ναι. Και δεν κάνει. Ρε φίλε, σε ρωτάω κάτι. Με χρέος. Με χρέος. Μην μιλάς συνεχώς. Με χρέος με κάτι. Όταν την καταγγελία που έκανε θα την τεκμηριώσεις, θα πεις. Ο Ραπτόπουλος που είναι εσύ Ηρακλειδής. Ηρακλειδέας. Άσε τι είμαι εγώ. Είπες. Ο Ραπτόπουλος που δεν είναι Ηρακλειδέας. Δεν μ' ακούς. Είπες ότι λέω μισές αλήθειες. Όλο θες να μιλήσεις εσύ. Δεν μ' αφήνεις να μιλήσεις. Ρε φίλε, μου λες είσαι. Μα δεν προλαβαίνω να σου πω κάποια πράγματα. Μην νομίζεις ότι είμαι κακή. Μου λες είσαι κλέφτης. Είσαι αδερφή. Είσαι αυτό και σου λέω οκ. Ό,τι πεις. Απέδειξε το. Τι να αποδείξω. Θα έχω αποδείξει τα χέρια μου. Ρε φίλε, λες λέω μισές αλήθειες. Πες μία. Μία μισή αλήθεια πες. Απλά θα σου πω. Ο Ραπτόπουλος που είναι. Πες μία μισή αλήθεια. Και μία... δεν με κάνει εμένα έτσι. Λοιπόν, πάντα... έχεις τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Πες μία μισή αλήθεια. Μία μισή αλήθεια μπορείς να πεις. Ξέρει. Εσένα σου λέω κάποια πράγματα και δεν τα δέχεσαι. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν γνωρίζεις πράγματα και προσπαθείς να πεις πράγματα τα οποία δεν ξέρεις. Εγώ λέω δεν έχεις καμία σχέση με Ηρακλή. Ότι παίρνεις λεφτά για να πάρεις τηλέφωνο. Ωραίο, καλό, βάζεσαι. Πολύ καλό. Δεν έχεις καμία σχέση. Ούτε ξέρεις που είναι το καθαζόγλιο. Εγώ, ναι. Θα σου πω κάτι. Άλλοι που σε ακούνε τώρα, μην κάνεις τη χαζομάρα αυτή, γιατί με ξέρουνε και κάνεις χαζομάρα και θα σε φτύσουνε. Γιατί να με φτύσουνε, επειδή σου είπα που δεν ξέρεις που είναι. Εγώ δεν ξέρω που είναι το Καφτατζόγλιο. Φυσικά. Εσύ ξέρεις που είναι το Παθρακικού το γήπεδο. Όχι ρε φίλε, δεν έχω πάει ποτέ. Ξέρεις που είναι της Καβάλας, ξέρεις που είναι πολύ Τρίπολης. Καλά. Πολύ καλά. Ξέρεις που είναι... των Χανίων, ξέρεις που είναι. Ξέρω που είναι. Και μου λες εμένα, βλέπεις, ότι είσαι. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Δεν απαντάς, ρε φίλε, είδες που θύμωσες. Και μου πετάς μια σκότα, μια χαζομάρα, είδες μια βλακία. Εσύ παίρνεις ανώνυμα. Εσύ παίρνεις ανώνυμα και θύμωσες.
Και τι μιλές... ανώνυμα, Τριαντάφυλλος Γιαννακίδης λέγομαι. Ρε φίλε, σε ρωτάω κάτι. Τριαντάφυλλος Γιαννακίδης λέγομαι. Τριαντάφυλλε. Δεν παίρνω ανώνυμα. Ποια είναι η μισή αλήθεια? Η μισή αλήθεια. Ναι. Η μισή αλήθεια είναι ότι, ας σου πω και κάτι, ποια είναι η μισή αλήθεια. Ότι ακόμα και που το έπαιζες, θα σου πω, θα στο γυρίσω λιγάκι γιατί μου τη λες, ότι ακόμα και ότι έπαιζες μουσικές και τέτοια, ακόμα και στη μουσική ξέρεις λίγα πράγματα. Τίποτα. Δεν γνωρίζεις ούτε από μουσική. Καλά κάνεις και το λες. Ωραία. Καταλαβες. Ούτε είσαι... από μουσική. Εσύ δεν είσαι εμπαθής δηλαδή τώρα. Όχι. Εγώ επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, εσύ δεν γνωρίζεις. Ρε φίλε, εσύ δεν είσαι εμπαθής. Γρηγόρη, συγγνώμη. Έχεις επιχείρημα. Έχω μια συμπάθεια σε σένα πάρα πολύ. Και ρε φίλε, ήθελα... δεν απαντάς. Περιμένω τόση ώρα. Πιο διακριτικός και πιο εμπεριστατωμένος στις απόψεις σου. Αυτά που βγάζεις εμένα με κάνουν να είμαι έτσι προς εσένα. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα από αυτά που λες τόση ώρα. Δεν κατάλαβε κανείς. Οκ. Okay. Καλά, εντάξει, κλείνει η εκπομπή, κλείνω εγώ. Να σε καλά. Για να μην σας καθυστερώ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Γεια σας. Πες μισή, δεν είχε να πει μισή, κατάλαβες. Τι να πω από εκεί πέρα. Παρακαλώ. Έλα, παλικάρια, εγώ είμαι. 200 άτομα δεν μπορούν να συνονοηθούν. Έλα, φίλε, ναι. Παιδιά, εγώ είμαι. Με τώρα, δεν έχω να πω τίποτα. 200 άτομα. Τι είναι 200 άτομα? Δεν μπορούν να συνονοηθούν. Ποια είναι τα 200 άτομα? Εσύ Ηρακλήδης. Έλα, ρε φίλε. Ακούτε τώρα από εκεί πέρα. Κάντε συμπεράσματα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Έλα, παλικάρια, εγώ είμαι. Μάλιστα. Παντοπόλη του Εύος μου. Καλώ τον Παντοπόλη. Ένα Παντοπόλη έχει το Εύος μου. Όχι, απλά εγώ βγαίνω έτσι. Παντοπόλη του Εύος. Έχει πολλά το Εύος μου. Έτσι δεν τα λες εσύ. Όπως τα λες εσύ. Άκου λιγάκι, ξέρω να σε κάνω μια ερώτηση και μετά θέλω να οπωσδήποτε να μου απαντήσεις. Αν ξέρω. Γιατί ένας άνθρωπος όταν έρχεται σε ένα μαγαζί, π.χ. στο δικό μου, λέμε, ψωνίζει 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ. Όταν είναι να έρθει να πάρει βερεσέ, γιατί ψωνίζει 20-30 ευρώ? Καλή ερώτηση. Γιατί δεν πρόκειται να τα δώσει. Όχι. Αλλά έχει λογική και αυτό που λέει ο Κώστας, ότι πιθανόν να μην τα δώσει. Όταν δεν έχεις τα λεφτά στην τσέπη, θα σου πω, η απάντηση είναι απλή. Όταν έχεις τα λεφτά στην τσέπη, τα μετράς. Όταν δεν τα έχεις στην τσέπη, τα δίνεις πιο εύκολα. Και αυτό το δημιούργησε το πρόβλημα η πλαστική κάρτα που λεγόταν πιστωτική. Σε κάλυψα. Και τα διακοποδάνεια και... Σε και κάλυψα. Είναι απλή απάντηση. Έχω δίκιο. Άλλο έχω τα 100 ευρώ στην τσέπη και λέω, έχω 100 ευρώ, είναι 22 του μηνός. Δεν μπορώ να πάω 100 ευρώ στο Παντοπολείο, θα δώσω 20, 15. Έχω να κάνω και αυτά τα πράγματα. Αν τα φάω και τα 100 στο Παντοπολείο, δεν θα έχω κάτι άλλο. Οπότε τι κάνει. Όταν όμως αυτά είναι σε μια κάρτα και δεν βλέπω, ή όταν αυτά τα πράγματα είναι βερεσέ, λέω εντάξει, δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε. Δεν πάει έτσι όμως. Μάλιστα. Ωραία, κατανοητό. Καλημένο. Αν μην υπάρχει αυτό, θέλω να πω. Σαβίδη, πάρε και τον Ηρακλή και τον Άρη. Γιατί δεν μπορεί να τον πάρει, μπορεί. Άνετα. Και ποιον Ολυμπιακό να πάτε και να γίνει εδώ πέρα μια ομάδα, μια πόλη. Το θέλει. Θα πλάκα να πάρει και τον Άρη το με 1200 το Ρήσιο. Το θέλει. Το θέλει. Τον Ηρακλή. Το θέλει, ε. Το θέλω, λέει. Ναι. Να πάρει και τον Γιώργο Γεωργιάδη προπονητή και. Έτσι, να, έτσι, να το δώσει εκεί. Να οικονομήσουμε όλοι, έτσι. Να τα. Να οικονομήσουμε. Το μυαλό στο χρήμα είναι. Όχι, ρε φίλε, πού θα είναι. Τελευταίος. Καλώς τώρα. Ναι. Τι κάνουμε. Καλά, όλα δε είσαι ο τελευταίος. Με το συμπάθειο έχεις 2 λεπτά. 2 λεπτά. Τώρα μην με τρως, θα μου δώσεις 3 λεπτά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, είναι χορηγή. Είναι γρήγορα για το συνοπαδό. Συνοπαδέ. Που βγήκες και είπες ότι η μοναδική λύση αν είναι να εξαφανιστούμε ή να πάμε να φιλήσουμε το δαχτυλίδι και εσύ προτείνεις έτσι τώρα να πάμε να φιλήσουμε το δαχτυλίδι, θα σου πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα, πολύ σαν και εμένα, οι οποίοι τις θερμοπύλες θα τις πάμε ακόμα και αν χρειαστεί να πάμε 300 μόνο, να το ξέρεις αυτό. Εσάς πάντως θα σας έχουμε σε απόσταση μεγάλη, να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Γιατί ήσασταν εσείς που κάποτε χειροκροτούσατε το Σπανουδάκι στη Φιέστα όταν πήρε 4 αγωνιστικές πριν τον Γκάλο στην ομάδα από το Χούλι και κάνατε Φιέστα και βρίζαμε εμείς. Αυτοί είστε. Να θυμάστε ότι με τα δικά σας λάθη ο Ηρακλής έφτασε εκεί. 50. Αυτά τα λάθη θα τελειώσουν. Ο Παπαθανασάκης σε όλες τις διοικήσεις που υπήρξε κόντρα οπαδών και διοίκησης, η διοίκηση έπεσε αργά ή γρήγορα. Το ίδιο θα συμβεί και με τον διαχειριστή. Κύριο Παπαθανασάκη, 40. Γιατί ο κύριος Παπαθανασάκης είναι κακός διαχειριστής και αυτό το ξέρει πλέον και ο ίδιος. Και δεν πρόκειται να μας ρίξει στάχτη στα μάτια ότι πρόκειται να κάνει μεταγραφές με τα λεφτά του Βέλιου. Γιατί ο λόγος που θα πέσεις κύριε Παπαθανασάκη είναι ακριβώς
Γιατί πούλησε στο Βέλιο εκεί που περιμέναμε ότι είχε σχέση. 20. Οπότε για αυτόν τον λόγο και μόνο είσαι ήδη έκτοτος. Το ότι διοικείς από την Αθήνα εκεί στο Φάληρο με την προστασία από τα Μανιατάκια. 10. Μην νομίζεις ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί όταν θα ανέβεις πάνω στο Καφτατζόγλιο τα πράγματα να είναι τα ίδια. Καλό σου απόγευμα. Ευχαριστώ. Ετοιμαστείτε για τελείωτη καρτοοικονομία και καρτοελευθερία. Ήρθε η ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Η νέα καρτοκινητή που σας προσφέρει απόλυτη οικονομία και ελευθερία και με κάρτα ανανέωση από 5 ευρώ από παντού. Κάρτο επιπλέον με την καρτοαπίστευτη εφαρμογή MySita Mobile. Έχετε τον απόλυτο καρτοέλεγχο για την καρτοκινητή σας. Μήπως να καρτοενημερωθείτε καλύτερα στο 1813877 που ή στο sita.gr. Μην το γράφεις αυτό. Κόψον, όπως λέει. Τι έλεγα χτες, θύμισε μου τι έλεγα χτες. Κοίταξε, μην έρθω από εκεί πέρα και γίνει το Ελλάδης. Ορίστε! Έλα, καλησπέρα. Τσεχία είμαστε, ρε φίλε. Είμαστε. Τσεχία είμαστε. Ποια Τουρκία τώρα. And the shot into the back of the net by Ozan Tufan. And now the players being thrown onto the pitch by the Turkish supporters. Αόματος ελεήστε τον αόματο. Και άστεγος, Ισλανδία παίζω σήμερα, γεια. Δεν είπα αυτοί που πάνε σινεμά. Ουσταμπασίδου Αλεξάνδρα, Γουργουβέλης Δημήτρης, Μαυρογιαννίδου Δήμητρα. Πίτας γυναίκες είμαστε. Περνάει ακόμα η υπογειά μας. Καμπούρι να σας έκατσα πάρω το ερωτικό στάιλ. Χαραλαμπίδης πώς το γιατί το πάει της αυτού. Είναι άντρας. Θα μας παρεξηγήσουν κιόλας. Γεια. Ξεκίσουν 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 κιόλας. Γεια.